Καλό μεσημέρι σε όλους. Τρόικα σήμερα, Παρασκευή. Λίγο μετά τις 12, παρέα εδώ στο Λίμπερος 107,4. 19 του μηνός, με το καλό, πάει προχωράμε. Πάει και ο Ιούνιος, Στέργιο. Πάει και ο Ιούνιος. Καλό καλοκαιράκι. Λοιπόν, θα πούμε αρκετά σε αυτό το δίωρο για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είναι γεμάτη η Παρασκευή με ειδήσεις. Φυσικά εμείς με τα σχόλιά μας θα την κάνουμε ακόμη πιο γεμάτη. Και φυσικά έχουμε αρκετά ζητήματα, έχουμε αγώνες, έχουμε δικαστήρια, έχουμε σκέψεις, κληρώσεις, συνεδριάσεις και τι δεν έχουμε. Σήμερα, αχ καλέ. Εκλογές σήμερα στην Σούπερ Λίγκα. Ναι. Ερώτηση για την ελευθεροτυπία από 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το διάβασα χθες. Να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο 850 εργαζόμενους, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά κάθε εργαζόμενο. Ούτε καν χίλιοι. Κάθε εργαζόμενο, παιδιά, γιατί κάποια στιγμή η τραπεζική ασυδοσία πρέπει να σταματήσει. Τέλος πάντων, να σεβαστούμε τους νόμους στο κάτω-κάτω. Δικαιώθηκαν 850 εργαζόμενοι και μετά από 10 χρόνια που δεν έχουν πάρει μία από τις αποζημιώσεις, έρχονται οι τράπεζες και κάνουν ανακοπή για να εκμεταλλευτούν τον καινούριο νόμο. Τα μνημόνια σας. Και οι 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν τον νόμο δίνοντας προτεραιότητα στις τράπεζες. Συμφωνώ. Κάνουν τώρα επερώτηση. Κάνουν τώρα επερώτηση και ρωτάνε για ποιο λόγο δεν παίρνουν οι εργαζόμενοι τα λεφτά. Όλα τα... Ενώ δεν τον παίρνουν με νόμο που τον ψήφισαν αυτοί. Ναι, αλλά δηλαδή, ήταν η υποχρέωσή τους με νόμο που υπέγραψε ο άλλος. Ωραία. Με νόμο που υπέγραψε. Ήταν υποχρέωσή τους. Το ψηφίσανε στη Βουλή. Αυτοί. Δεν ξέρω αν ήταν οι ίδιοι 49. Α. Ξέρω ότι ήταν το κόμμα τους. Σωστά. Με αυτό το κόμμα κυβέρνηση και τώρα ρωτάνε αυτοί τι έγινε. Ναι, το θέμα είναι το η ουσία όμως. Δεν είναι το θέμα τι και πώς. Έτσι, μπορεί. Η ουσία είναι και εγώ καταλαβαίνω το λάθος μου και λέω συγγνώμη. Ότι μας κοροϊδεύουν είναι η ουσία όλοι. Όταν είναι κυβέρνηση τα ψηφίζουν και μετά όταν γίνονται αντιπολίτευση. Εννοείται. Σχολιάζω το θέμα αυτό που συμβαίνει. Αν γίνει ανάποδα, δηλαδή αν έχει γίνει κάτι επί ΣΥΡΙΖΑ και το κάνει η Νέα Δημοκρατία και είναι αντιπολίτευση, θα το πω. Η Νέα Δημοκρατία που ήταν αντιπολίτευση τότε και τώρα είναι κυβέρνηση, γιατί το αφήνει. Κώστα, αυτό είναι το θέμα σου. Φυσικά αυτό είναι το θέμα μου. Το δίκαιο των εργαζομένων είναι το θέμα μου. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος με τον παλιό νόμο να δικαιώνεται και τώρα να λέω ότι έχω καινούργιο νόμο και κάνω ανακοπή. Μήπως και μου πούν ότι έχω ευθύνη που δεν έκανα. Ωραία. Δηλαδή. Και δεν είναι διπλή υποκρισία αυτός που τον ψήφισε να λέει κάτι τέτοιο. Και αυτός που δεν τον ψήφισε τότε, γιατί τώρα το αφήνει. Και δεν κάνει μια νομοθετική ρύθμιση να το αλλάξει. Γιατί δεν είναι ΠΑΟΚ οι εργαζόμενοι στην ελευθεροτυπία. Πολύ καλό κουστούμε. Να πούμε ότι για το ζήτημα έχουν κάνει ανακοινώσεις και επερωτήσεις όλα τα κόμματα. Έχει φτάσει το θέμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπάρχει παρέβαση τουρνάρα. Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί στη χώρα πλέον κάνουν κουμάντο οι τράπεζες και οι ξένοι. Να μας δώσει και ποσοστό. Οι τράπεζες και οι ξένοι. Ναι, από τα πάρα πολλά που θα πάρουμε. Λοιπόν, οι τράπεζες και οι ξένοι. Ρατσιστικό. Οι τράπεζες και οι ξένοι. Ρατσιστικό. Όχι οι ξένοι, οι ξένοι, οι ξένοι. Όπως κάνουν Κώστα, οι ξένοι το 1821. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν. Μια που είπατε ΕΠΟ, να ξεκινήσουμε με αυτό γιατί μπορεί να μας προλάβουν οι εξελίξεις. Ελπίζω η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ να μην αποδείξει για μία ακόμη φορά ότι ελέγχεται και να επιτρέψει να γίνουν οι ημιτελικοί του κυπέλου Ελλάδος με κόσμο όπως επιβάλλει η ισονομία άλλωστε. Γιατί οι ημιτελικοί, όπως είπε σωστά ο Μάκης Γκαγκάτσης. Γιατί τα παιχνίδια όταν γίνονται και κλεισμένο στο πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο πρέπει να γίνονται και κλεισμένο. Και όσα γίνονται με κόσμο, να γίνονται με κόσμο. Δεν γίνεται λοιπόν στο πρωτάθλημα να λέμε αυτό και στο κύπελο να πετάμε αετό και να σφυρίζουμε αδιάφορα και να λέμε θα αποφασίσει η ΕΠΟ. Όχι, θα αποφασίσει η ΕΠΟ, επειδή όλη η εκτελεστική επιτροπή είναι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέσα. Έτσι. Θα αποφασίσει η Λίγκα για το κύπελο, όπως ρώτησε ο κ. Αγραφιώτης. Να αποφασίσουν οι ομάδες, ναι. Όπως αποφάσισαν οι ομάδες για το πρωτάθλημα, επειδή εσένα σε συμφέρει τώρα αυτό το πράγμα και επειδή η ΕΠΟ όλοι οι σύμβουλοι είναι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ποιο αποφάσισαν τα μέλη τη Σούπερ Λίγκα για τη Σούπερ Λίγκα. Οι ομάδες. Οι ομάδες δεν τα μέλη. Εκεί λοιπόν που είναι το κύπελο να αποφασίσει η ΕΠΟ. Γιατί επειδή σε συμφέρει. Επειδή σε συμφέρει. Έτσι, επειδή την ελέγχει την ΕΠΟ και λες και είναι οι σύμβουλοι δικοί σου και θα πούνε να γίνει χωρίς κόσμο. Γι' αυτό το λες. Είναι αυτό που είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης στο γραφείο, δηλαδή ναι. Να βγάλουμε απόφαση και για τον Γκουρ στο Ολυμπιακό. Όχι, αλλά στην επιστολή που έστειλε η Σούπερ Λίγκα, μήπως έχει και το κύπελο μέσα. Το ψάξεις αυτό. Έχει και το κύπελο μέσα. Και το κύπελο να έχει, μπράβο τους, γιατί πρέπει να υπάρχει ισονομία, θα αποφασίσει η ΕΠΟ. Όπως η ΕΠΟ αποφάσισε την άλλη φορά που η Λίγκα ψήφισε Κώστα άλλο πράγμα και η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ ψήφισε αυτό που είπε ο ΠΑΟΚ. Ελάς ολέ. Πάντως σε κάθε περίπτωση χρήζατε πρέπει να ομολογήσει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει κόσμο στα γήπεδα. Δεν νομίζω. Ακριβώς το αντίθετο. Πέρασαν όλες οι προτάσεις του ΠΑΟΚ που όλες είναι προς την κατεύθυνση της ισονομίας, χρήζατε. Της ισονομίας. Οι προτάσεις του ΠΑΟΚ είναι ποια πρόταση δεν είναι. Να δούμε τι θα γίνει, ποιος θα πάρει την ευθύνη, συνέχεια αποφάσεις. Ποιος θα πάρει ρητορικό την ευθύνη. Αυτό το ερώτημα, αν υπάρχει κρούσμα. Ρητορικό ήταν αυτό το ερώτημα. Ναι. Άμα ήταν ανάποδα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και όχι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα σου λέγα εγώ τι ρητορικά ερωτήματα θα έκανες. Αλλά τέλος πάντων, θα δω την ΕΠΟ, θα δω.
Απλά ελπίζω να μην ξεφτυλιστούν τόσο πολύ, ώστε να μην επιτρέψουν κόσμο στο Άρης ΑΕΚ. Γιατί προφανώς τώρα δεν μπορείς να μου πεις ότι με ενδιαφέρει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το Άρης ΑΕΚ με ενδιαφέρει να έχει κόσμο για να πάρω την πρόκληση στον τελικό. Αυτό με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, η Super League πάντως αποφάσισε σωστά, επειδή έχει καλούς χορηγούς, όπως η Ιντερ Βέτεν, ο επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League, live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Η Ιντερ Βέτεν που είναι μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Όπως μαζί μας Κώστα είναι και... Και μαζί μας φυσικά είναι το συμπλήρωμα διατροφής των πρωταθλητών, Arena Rapid, 100% φυσικό προϊόν, για μέγιστες, και το τονίζω, μέγιστες επιδόσεις, δυνατές εμπειρίες και στο σεξ, απόλυτα ασφαλές, χωρίς παρενέργειες, κατάλογα διαβητικούς, ενισχύει τη στιτική λειτουργία, επιβραδύνει την εξφερμάτιση και δίνει πολλές επαναλήψεις. Μπράβο. Με διάρκεια έως και 36 ώρες. Παρεπτόντως να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα θα λείψω. Ευχαριστώ. Με την ευγενική χορηγία του Arena Rapid. Βρείτε το σαν φαρμακές όλη την Ελλάδα, γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ φυσικά. Arena Rapid το παίρνεις και μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Και μαζί μας ο Μαρμαρίδης. Μαρμαρίδης. Ο οποίος εδώ και δεκαετίες αποτελεί την κορυφαία επιλογή για όσοι θέλουν να επιπλώσουν το σπίτι, το εξοχικό, το γραφείο τους και ό,τι τέλος πάντων επιπλώνεται. Μαρμαρίδης.gr για να δείτε online τις πολύ μεγάλες προσφορές. Δωρεάν μεταφορικά εντός Αττικής και εντός Θεσσαλονίκης. Πολλά καταστήματα και στην Αττική τα τελευταία χρόνια και φυσικά Θεσσαλονίκη, στροφή Ωραιοκάστρου, προέκταση Νέας Εγνατίας και Τσιμισκή. Μπείτε στο μαρμαρίδης.gr. Ή πάντε από κοντά θα σας πούνε οι άνθρωποι του Μαρμαρίδη για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστοτική και χωρίς προκαταβολή. Έτσι ακριβώς, είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Για σήμερα... Λάκη από Opticon Express από Δευτέρα πάλι. Σήμερα νομίζω έχουμε, τρίτη. Έχουμε τέτοιο σήμερα. Να ρωτήσουμε όχι, λίγο. Όχι. Μου είπαν ότι όχι. Δεν. Τελειώσαμε. Όχι. Και μείναμε μονάχοι. Έχουμε... Έτσι μου είπαν. Έχουμε θέματα πολλά όμως. Έχουμε θέματα πολλά. Έχουμε θέματα πάρα ένα πολλά. Θέμα είναι αυτό με την ΕΠΟ, το τι θα αποφασίσει για το κύπελο. Βασικά δεν νομίζω ότι έχει άλλη επιλογή, θα εκτεθεί απίστευτα αν αποφασίσουν να μην υπάρχει κόσμος, όταν ομόφωνα και ο ΠΑΟΚ μέσα ψήφισε ότι θέλουν κόσμο στα παιχνίδια της Super League. Δεν γίνεται στα παιχνίδια της Super League έχουμε κόσμο, αλλά στο κύπελλο να μην έχουμε. Σωστό. Δηλαδή και μάλιστα όταν τα πρώτα παιχνίδια γίνει με κόσμο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Σωστό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα εκτεθούν τόσο πολύ. Ή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εκλογές στη Λίγκα. Έτσι. Στις 4. Δεν ήθελε ο Ολυμπιακός, προσπάθησε να το, ναι, να το σταματήσει. Γι' αυτό το λόγο το κάνει φυσικά. Από την άλλη έχει ένα δίκιο στο κομμάτι ότι έπρεπε πρώτα να τελειώσει η σεζόν και μετά να πάμε σε εκλογές. Αλλά για μένα μικρή διαφορά έχει. Έχει και άλλες φορές νομίζω. Ναι, έχει γίνει. Που θα πέσουν, που είχαν πέσει να ψηφίσουν. Τι τώρα τις ένα μήνα. Τι τώρα τις ένα μήνα θα πω εγώ. Γιατί εντάξει, τώρα έχουμε πάει σε μια διαδικασία ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μαλώνουν για οτιδήποτε. Για όλα. Και χωρίς ουσία σε πολλά πράγματα. Αυτό έχω την αίσθηση ότι δεν έχει ουσία. Δηλαδή, άντε και το κάνεις ένα μήνα, γίνεται η αλλαγή σε ένα μήνα. Αν υπάρχει κάτι και δεν το ξέρουμε τώρα. Αν δρομολογείται κάτι με την αλλαγή της κατάστασης στην Προεδρία και δεν το ξέρουμε. Απ' την άλλη, όμως, ο τωρινός πρόεδρος της Λίγκας είναι ο Λισάνδρου. Δηλαδή, είναι της ΑΕΚ. Επί της ουσίας, καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει ισορροπία στον ψήφο. Ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει. Υπάρχει σε κάθαρο ρεύμα. Του πέσε το κινητό, παιδιά, live. Μιλάμε για του πέσε το κινητό κάτω. Μιλάμε για βούρλο. Μιλάμε. Κυπελό. Του πέσε το κινητό. Έτσι και χαλάς θα το πληρώσεις. Εγώ θα πληρώσω που τρέμουν τα χέρια σου από το Arena Rapid. Έτσι και μόλις παίρνεις το Arena Rapid, τα χέρια σου τρέμεις γιατί σκέφτεσαι τι θα κάνεις το βράδυ. Ενδεχομένως λέει ο Ολυμπιακός γιατί να ψηφίσει Ξάνθη ή ο Πανετολικός που θα ψηφίσουν. Κοίταξε, για την Ξάνθη έχουν ένα δίκιο. Όταν υπάρχει καταδίκη για την Ξάνθη πολυδιοκτησίας ή επιρροής ή όπως θες πες το τέλος πάντων, δεν θα πρέπει να ψηφίσει Ξάνθη. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πει ότι είναι φίλος ο Άρης. Είδες, έρχομαι μαζί σου εδώ πέρα. Της Ξάνθης όμως η ψήφος, φίλε, δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει. Επί της ουσίας ο Ολυμπιακός πάει να κάνει κάτι για τσιτυπώς, γιατί και ο Πανιώνιος θα πέσει που θα ψηφίσει το μπλοκ του Ολυμπιακού. Ποιος Πανιώνιος θα πει, γιατί να πέσει ο Πανιώνιος. Γιατί να πέσει ο Πανιώνιος. Τρεις βαθμούς είναι ο Πανιώνιος. Έτσι λέω. Τι λες, θα κάνει ένα διπλό μες στην Ξάνθη όπως το έκανε και στην κανονική διάρκεια. Κέρδισε εμείς την Ξάνθη ο Πανιώνιος. Και θα περάσει. Γιατί. Τρεις βαθμούς είναι αίρεση. Από αυτή την αγωνιστική ξεκινάει για την επίθεση της Ξάνθης. Μην τα λες απότομα μόνο. Θα βγάλουμε και Νίκο Καραγκιουργίου. Είναι το μόνο πράγμα που χάσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Ξάνθη το διπλό. Η Ξάνθη. Πήραμε το χ του ΠΑΟΚ. Πήραμε το γκολ του Άρη. Τώρα τι θα παίξουμε. Άσε τώρα τι πήραμε. Το διπλό. Την αγάπη του ΟΠΑ πήραμε. Το έχω και το χ του Ατρόμητο όλα. Τα πιασα όλα εκτός από την Ξάνθη.
την αγάπη του. Τον Μπούφο την έβαλε σε δύο τέτοια δελτία. Τέλος πάντων. Στα άδειξα κιόλα. Του ΟΠΑΠ και τη Ιντερβέτεν πήραμε. Έτσι. Αυτή την αγάπη. Λοιπόν, στηρίζουμε φυσικά. Έχουμε και την υπόθεση. Ναι. Που δεν βλέπω να παίζει στα ψηλά. Λογικό είναι. Ποια. Τη παραπομπή. Τι ανθρώπων... δικαστή. 24 του μηνό είναι η εκδίκαση. Παραπέφτηκαν. Τι δεσμό. Όλα... Εσύ, εσείς, ζούμε. Εσείς το θέμα αυτό του ΠΑΟΚ και τα λοιπά που έχουν γίνει τόσο το υποβιβάσατε, οι άλλοι υποβιβάζουν αυτό. Τι υποβιβάσαμε εσύ, Χρήσανθε. Δεν είχαμε κάθε μέρα όλη τη θεματολογία. Μέχρι να φτάσουμε το Γενάρη, κατέρευσε χάρτινο πύργο στο καθεστώ. Γελούσαν και οι παιδιά αυτά λέγατε. Θα πάει να τελειώνει γρήγορα ο ΠΑΟΚ το Γενάρη, λέγατε. Χρήσανθε. Να πάει 7 Ιανουαρίου να τελειώνει γρήγορα. Μια αστεία υπόθεση. Χρήσανθε, κοίταξε. Ο καθένας αυτό κάνει. Δεν μιλάμε. Ο κάθε μέσο, ο κάθε δημοσιογράφος, ο κάθε οργανισμός κτλ. Μπορεί ένα θέμα να το προβάλλει από τη δική του οπτική γωνία. Σωστό. Εντάξει. Δηλαδή, αν μια εφημερίδα είναι ανοιχτά ή από πίσω υπέρ του Ολυμπιακού, μπορεί να γράψει. Θα το πνίξει. Νέο σκάνδαλο υπέρ του. Θα το πνίξει αυτό το τέτοιο. Αυτό το τύπο. Πώς το λένε, να υπάρχουν αντικειμενικές εφημερίδες που μας φλόμασαν τα προηγούμενα χρόνια και να μην υπάρχει μισή σειρά όπου δύο μεγαλομέτωχοι. Δύο ομάδων της Super League. Και ειδικά ένα είναι από τις μεγαλύτερες. Ολυμπιακός και Μαρινάκης. Ναι. Παραπέμπτουν στο δικαστικό τμήμα της Επιτροπής Διοντολογίας. Δηλαδή έγινε αποδεκτή η εισήγηση της Παναγιώτας Πανού. Τώρα σε ποιο κομμάτι δεν ξέρω. Πάντως συμφωνούμε όλοι ότι είπαν ότι κάτι υπάρχει. Για να σε βοηθήσω. Εδώ το δικαστικό τμήμα την άλλη φορά τον Όφη και τον Γυνιακό τους έριξε. Τους έριξε. Αυτό το τμήμα που τώρα ξεκινάει να διαδολεί, έβγαλε και απόφαση για αυτούς. Σωστά. Και τους έριξε. Απλώς, και πήγαν στην Εφέσιο και δικαιώθηκαν. Η δική μου η ένσταση, Χρήσανθε, εντάξει, είναι ότι δεν γίνεται ένα πόρισμα της Επιτροπής του Αυγενάκη να γίνεται τόσος δώρος. Καλώς έγινε, θα σου πω εγώ. Εντάξει. Και μια επιτροπή της ΕΠΟ, το ερευνητικό, και πάει πλέον στο δικαστικό, που αφορά στημένα παιχνίδια και υπάρχει το ενδεχόμενο, τουλάχιστον θεωρητικά, εγώ δεν το πολύ πιστεύω, να υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός. Να πνίγεται. Δεν πνίγει, το γράψαν. Δεν το γράψει τη διάσταση που θες εσύ. Μα να σου πω κάτι, ρε Στέργιο. Το κάνετε και με εμάς πολλές φορές. Δηλαδή, θέλετε. Εδώ, έχετε τόσα μέσα. Έχετε τόσα μέσα, είστε τόσοι δημοσιογράφοι. Άκουγα τον Σταύρο πριν που έλεγε, είμαστε λέει 4 και αυτοί είναι 104. Δεν είστε 4. Είστε 54 του ΠΑΟΚ τα μέσα κτλ. Του Ολυμπιακού είναι 204 και του Άρη είναι 3 και του Ηρακλή είναι 1. Έτσι είναι η αναλογία εδώ πέρα. Στα μέσα. Δηλαδή είναι δυνατόν να διαμαρτύρεται το ΠΑΟΚ για μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει τόσα μέσα ο ΠΑΟΚ. Κανάλια, site. Δεν διαμαρτύρεται το ΠΑΟΚ, Χρήστανθε. Συγγνώμη. Είναι η προσωπική μου άποψη. Α, εντάξει. Δεν διαμαρτύρεται το ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχετε τα μέσα. Τι να κάνω. Να σε αγοράσει κι άλλο, Ιβάν. Τι να κάνω, ρε παιδί. Α αγοράσει κι άλλα. Να γράφει, α πάρει και το Sport Time, τη Sport Day και την. Επήρε. Σιγά να μην το σώσει. Άσου εκεί πέρα να πουλάνε τριψήφια νούμερα. Τι τριψήφια, στη Θεσσαλονίκη δεν διψήφια. Είναι σωστό αυτό, Στέργιο, δεν είναι σωστό. Στη Θεσσαλονίκη διψήφια. Όχι, Κώστα. Συναδελφικά Κώστα, δεν είναι σωστό. Γιατί αυτοί είναι συνάδελφοι. Όχι, εντάξει, αλλά. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη διαφορά και να δείχνουμε αυτές ότι εμείς είμαστε. Περίμενε λίγο. Θεσσαλονίκη, μισό λεπτό. Το πραγματικό γεγονός δεν κατάλαβα. Θα αποκρύψω το πραγματικό γεγονός. Τριψήφια πουλάνε και διψήφια στη Θεσσαλονίκη. Όχι, αλλά δεν θα ευχηθούμε αλίμονο. Άλλο αυτό. Να κλείσουμε τη διαφορά. Δεν θα το σώσει ο Ιβάν αυτό. Αυτό είπα. Άρα καταστρέφονται εννοείς. Όλοι μας πλησίασαμε όλοι τον Ιβάν. Κώστα, οι επιλογές είναι όταν έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, για τον Άρη πόλεμο και γράφουν ψέματα ότι ο Φετφατζίδης ήταν ράκος στα εργομετρικά, ενώ ο Φετφατζίδης δεν είχε κάνει εργομετρικά. Επειδή τι λες τώρα. Επειδή ήταν ράκος. Επειδή ήταν ράκος. Μιλάμε για εφημερίδες με πολύ βαρύ τίτλο που όλοι μας αγοράζαμε τα παλαιότερα χρόνια, εντάξει. Και κάναν μια επιλογή. Παιδιά, όλοι κρινόμαστε. Πληρώθηκε 10 χιλιάρικα ο χαριστέας, ενώ δεν πληρώθηκε ούτε ένα χιλιάρικο. Ωραία. Γιατί προσφυγές, δεν προσφυγές να στον Άρη. Του έκανε, στο εξώδικο. Τελειώσαμε. Προσφυγές στον Άρη μέχρι το τέλος του μήνα του Μαΐου, ενώ δεν μπορούν να γίνουν προσφυγές μέχρι 36. Λοιπόν, να πούμε ότι. Κίνδυνος! Ναι, εντάξει. Να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται και μέσα από το Facebook, στη σελίδα του Λίμπερο. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Αντώνη που στέλνει την καλησπέρα του. Να δώσουμε το κινητό, τον τρόπο. Παίζει, ναι. Ωραία. Να δώσουμε τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή FM κενό, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Ερώτηση, παρατήρηση, μπινελίκη, έπαινος. Όχι μπινελίκη. Εντάξει, μπινελίκη είναι. Μεταφορικά. Στο πλαίσιο της δημόσιας κριτικής. Ναι. Λοιπόν, ναι. Έπαινος, πείτε και καμιά καλή κουβέντα. Ναι, όντως. Δεν κακό. Έτσι. Λοιπόν. Το στέλνετε στο 54222 και το κόστος αποστόλης είναι 62 μόλις λεπτά του ευρώ. Μαζί με το ΦΠΑ. Μαζί με το ΦΠΑ. Ωραία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά Σαββατοκύριακο στη διαδραστικότητά μας. Σαββατοκύριακο με παιχνίδια. Βέβαια, μας προλαβαίνουν τα θέματα πάλι τα εξωαγωνιστικά. Ένα είναι οι εκλογές
Νομίζω ότι εύκολα θα κερδίσει ο Μπουτσίκαρης του Παναθηναϊκού. Τον στηρίζει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, επομένως δεν νομίζω ότι... Τρεις. Δεν είναι τρεις, είναι τρεις, είναι τους φίλους τους. Λοιπόν, απ' την άλλη είναι Ολυμπιακός, Άρης, Πανιώνιος και Λάρισα. Ενδεχομένως και Ατρόμητος. Ο Άρης. Είναι θετικό. Καθυστερημένος είσαι. Τώρα δεν είπα Ολυμπιακός, Άρης. Λάρισα μόνο. Ολυμπιακός, Άρης, Πανιώνιος και Λάρισα. Κώστα, σταμάτα να ασχοληθεί με το κινητό σου. Λοιπόν, Πανιώνιος και Λάρισα, ενδεχομένως και ο Ατρόμητος, ενδεχομένως και ο Αστέρας Τρίπολης. Μέχρι εκεί. Τέσσερα ενδεχομένως μας είπες. Ναι, μέχρι έξι μπορεί να φτάσει. Άρα πόσο είμαστε, 8-6 χάνουμε. 8-6 χάνουμε. 8-6 χάνουμε, Στέργιο. Κερδίζουμε 8-6 ο Μπουτσίκας. Εγώ νομίζω θα είναι μεγαλύτερο το σκορ. Δηλαδή θα δούνε πώς θα πάει. Καταλαβες. Και αυτοί οι οποίοι είναι από εδώ και από εκεί θα πάνε με τον νικητή. Και θα λήξει 10-2 στο τέλος. Ναι, θρίαμβος της συμμαχίας. Και οι δύο, ποιοι θα είναι, Στέργιο, οι δύο. Δεν θα είναι δύο. Τέσσερις. Κώστα, τα τείχη απόψεις μας συμπίπτουν. Όπως είπε και ο Σεβάσμιος Αλέξ Κούγιας. Μου κορυφαίο τεράστιο. Έχουμε κάποιες, που σας παίχει για πλάκα. Έχουμε κάποιες κοινές ιδέες για το ποδόσφαιρο. Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο τα βρίσκουμε το τελευταίο διάστημα. Ναι, φίλε, κακό είναι. Ο οποίος βέβαια την ίδια στιγμή είπε περίεργη τη συμμαχία Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Γιατί είναι χάρτινη, χάρτινη. Δηλαδή του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου, του ΑΕΚ και τη Λάρισα είναι οκ. Okay. Για το καλό του ποδοσφαίρου και η άλλη περίεργη. Είναι, εντάξει, πώς είναι η εξυγίανση. Μα πώς είναι η εξυγίανση, βέβαια. Πώς είναι η εξυγίανση το άλλο. Αυτό είναι. Ο καθένας δεν τα δικά του ρε. Ποσός με ενδιαφέρει, Χρήσανε και Κώστα. Σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο, ένας φίλος λέει μας λέει που λέει τα παλιά τάδε, λέει το όνομα μιας εφημερίδας ιστορικής, που παραμονές του ΠΑΟΚ Ηρακλής έγραφε ο ΠΑΟΚ θέλει τον Επαλέ. Ποια εφημερίδα, πες. Σπορτ Βορρά. Λέει ο φίλος. Γιατί δεν το λες. Εντάξει. Όπως έγραψε προχθές το. για το ΠΑΟΚ θέλει τον Τη μέρα του Ολυμπιακός Άρης γράψανε σενάρια για τον Μπρουνό. Χιουμοριστικά το λέγεται, και το βράδυ, κάτι και έτσι. Το βράδυ μετά το μάτς, τα μάτια θα είναι στραμμένα πάνω του κτλ. Και το βράδυ μετά το μάτς δεν υπήρχε θέμα Μπρουνό Γκάμα. Όταν σας είπα να ανοίξουμε μια εφημερίδα, δεν θέλατε. Κολώσατε. Τώρα Κώστα, αν ανοίγαμε μια εφημερίδα, δεν θα μας είχε μείνει φράγκο. Γιατί δυστυχώς. Δυστυχώς, επειδή εμείς ανοίξαμε και εφημερίδα πρόσφατα. Άμα την κάνει σωστά. Άμα την κάνει σωστά. Άσε τα κάνει σωστά. Άκου λίγο. Κώστα, δεν ξέρετε, ρε παιδιά, δεν ξέρετε. Κώστα, επειδή πρόσφατα είχαμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο και είδαμε τα έξοδα. Τώρα να μην μιλήσω για το αντικείμενο που ασχοληθήκατε. Όταν το χαρτί. Χρήσαθε. Πού ήσασταν εφημερίδα του Άρη και δεν είχατε μια είδηση. Άσε τώρα. Κώστα, μπορεί να μην λαϊκίζει. Δεν λαϊκίζω. Σου λέω την άποψή μου σαν αναγνώστη. Ούτε μία είδηση δεν είχατε. Ούτε μία που λέω λόγο. Στο λέω εγώ που ξέρω. Μπρουνό Γκάμα, ποιο είχε το αποκλειστικό. Έλα ρε τώρα. Ούτε μία είπε. Εντάξει, είχατε μία. Του Ματέο Γκαρσία, ποιο το είχε. Δύο. Του Κόρκουτ, ποιο το είχε. Τέλος πάντων. Όχι, Βλάξ! Εγώ σου λέω, σαν ουδέτερος αναγνώστης, δεν με κάλυπτε να διαβάσω θέματα του Άρη. Όλες. Ούτε μία. Εμείς από τον Μπάσκετ Πλάς σας ρίχνουμε κεφαλιές. Και τα διαβάζετε από εμάς και μας κράζατε μετά. Στην εφημερίδα του Άρη. Βλάκες! Με Κώστα με εγώ. Από το site το ταπεινόταμα τα διαβάζατε και λέγατε ο Κούσισε και τα λοιπά. Κώστα, είναι φίλος του Δαμιανίδη και τέτοια. Να! Κώστα. Μη λες μπουρδες, φίλε. Όχι, μη πάντα μπλέξει ότι το μπάσκετ πλάσ. Χρειάζεται το μπάσκετ πλάσ. Εσύ το έφερε. Το content. Το content που λέμε εμείς οι καινούργοι για το ποδόσφαιρο. Φίλε, είχαμε όλοι τις ειδήσεις. Αλλά τέλος πάντων, στα παπάκια μας κιόλας. Το θέμα δεν ήταν οι πωλήσεις της εφημερίδας που πουλούσε 1500 φύλλα, Κώστα. Το θέμα είναι ότι και με 1500 φύλλα την εβδομάδα δεν έβγαινε. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Γιατί το χαρτί έχει πάει στα ουράνια. Και εκεί έχω άποψη, αλλά δεν. Δεν έχει άποψη. Γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία τελευταία. Έχω. Γιατί τελευταία φορά που έβγαλε τον ημίθεο πουλούσε 100 φύλλα. Τι λες. Εγώ θα πω το εξής, παιδιά, γιατί. Είχαμε τις ειδήσεις. Δεν είχατε ούτε μία. Οι εφημερίδες δεν είναι σε πόση σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνες σε Αμερική και Ευρώπη, οι νέοι μεταξύ 25 και 35 κάνουν πάλι μια στροφή. Στην Ελλάδα είναι η πτώση κατακόρυφη. Μακάρι κάποια στιγμή στα κοντά. Είναι μεγάλη κουβέντα, παιδιά. Υπάρχουν 5-6 εφημερίδες. Ο Χρήστας αυτό που λέει έχει δίκιο. Που αλλά να μας δώσουν κάτι που να πούμε είναι ναι, μεγάλη κουβέντα. Είναι αυτή μεγάλη η κουβέντα. Είναι το τι δίνεις και στον αναγνώστη να κάτσει να διαβάσει. Και δεν φταίει μόνο το διαδίκτυο. Στο εξωτερικό μια χαρά πουλάνε οι εφημερίδες που είναι εφημερίδες. Η εβδομαδιαία εφημερίδα δεν χρειάζεται να έχει είδηση. Εντάξει, το βασικό σου λάθος να έχει ένα εκεί. Θέμα. Θέματα αυτό που λες, κλείνει το κίκερ. Αυτό που λες. Γιατί? Που δεν χρειάζεται να έχει ειδήσεις. Δεν χρειάζεται να έχει είδηση αποκλειστή γιατί σε ένα λεπτό στέριο είναι στο διαδίκτυο. Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνει παραδείγματος χάρη η Φόρτσα. Άλλο αυτό. Ναι, αλλά και πάλι. Η Φόρτσα παραδείγματος χάρη θα κάνει μια αποκάλυψη, ένα θέμα το οποίο στο επόμενο λεπτό θα είναι στο SDNA με από κάτω πηγή Φόρτσα. Αλλά θέλει να έχει συνεντεύξει, θέλει να προβάλλει τα τμήματα, ειδικά οι μονοθεματικές, τα αεραστερικά τμήματα.
διάφορα τέτοια ζητήματα να κάνει μια έρευνα για τον Άρη, τον ΠΑΟ κτλ. Η εφημερίδα όμως, όταν το κόστος του χαρτιού έχει φτάσει στα ύψη και στα ουράνια και δεν βγαίνει με τίποτα, όταν πλέον υπάρχει μονοπόλιο. Μονοπόλιο διανομής. Όμως είναι κερδισμένη. Μονοπόλιο διανομής. Μονοπόλιο διανομής. Και πλέον και με σούπερ μάρκετ και όλα αυτά κτλ. Δεν βγαίνει με τίποτα. Όποιος θέλει, ας πάει να ανοίξει μια εφημερίδα να το εφημερίδα. Καταλάβει. Θα και γι' αυτό θα κλείσουν, και οι τελευταίες. Θα βγάλω εφημερίδα, τελειώσαμε ρε. Τελειώσαμε. Ωραία, μα βγάλω. Έτοιμος είμαι. Ήδη σήμερα έκανα το πρώτο ραντεβού. Τελειώσαμε. Θα με πάρεις. Εύκολα. Τέλεια. Εύκολα. Τι. Και ακόμα αυτό που λέμε για το ίντερνετ, αν θέλετε για τις εφημερίδες, ακόμη και το ότι στα 8 και 10 γράφουν τα θέματα. Μακροπρόθεσμα. Άλλο αυτό. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι μακροπρόθεσμα και πάλι η εφημερίδα μπορεί να βγει κερδισμένη. Αυξάνει την αξιοπιστία της. Μπορώ να έχω εγώ κάθε μέρα θέμα και να με γράφουν τα site. Κάποια στιγμή θα με πάρει ο άλλος. Και υπάρχει τρόπος Κώσταν. Δεν θα σε πάρει. Θα με πάρει Χρήσταν. Γιατί δεν πάει στο περίπτερο. Θα διαβάσει και τα υπόλοιπα. Και δεύτερο, δεν υπάρχουν περίπτερα. Να προστατεύσει την είδησή σου, Κώστα. Σωστό. Και στα καλά χρόνια. Και η εφημερίδα, παιδιά, κακά τα ψέματα, έχει άλλο κοινό. Δεν έχει εμά που μπαίνουμε στα ίντερνετ. Τον Πόπι. Στα καλά χρόνια, Κώστα, του Φωτός και Χρήσταν δεν υπήρχαν στο διαδίκτυο. Όπως γράφει το Φως, συνέντευξη το Φως, δεν έβλεπε πουθενά. Γιατί πρότισε ο Φως, το παλιό το Φως, το καλό, να προασπίσει τα συμφέροντά του. Και δεν τολμούσε να πάρει από το Φως. Είναι η κουβέντα μεγάλη, είναι δημοσιογραφική, δεν είναι για τον κόσμο. Θα επανέλθουμε μετά τη επικαιρότητα. Και ο κόσμος νομίζω ότι ξέρει να στηρίζει όταν δει κάτι διαφορετικό, ένα περιεχόμενο, κάτι. Τώρα μην το αναλύσουμε. Η εφημερίδα είναι σαν το CD. Αυτό είναι. Εσείς πείτε και την κασέτα κτλ. Αυτό είναι η εφημερίδα. Ναι. Καλώς ή κακώς. Εμείς μπορεί να είμαστε τη δουλειά και να γουστάρουμε και να ζήσαμε και να μεγαλώσαμε και να είμαστε ρομαντικοί οτιδήποτε έχει άλλο. Έχει άλλη άποψη η μάρκα. Αλλά είναι... Η μάρκα έχει άλλη άποψη. Και η καζέτα. Και η καζέτα τέλος πόρων. Εμείς όμως δεν ζούμε παιδιά στη Βαρκελόνη. Άρα λοιπόν φταίνει και κάτι οι εφημερίδες στη χώρα μας. Η μάρκα που έχει σαϊτάρα, το καλύτερο site του κόσμου στα αθλητικά. Ναι. Η μάρκα, ναι. Η οποία πουλάει 686.000 φύλλα τη μέρα. Δεν ισχύει αυτό. Για μπες να δεις. Μπες εσύ. Εγώ τα έχω δει, μπες εσύ. Καλά. Πάντων, δεν είναι η μάρκα που έχει το λοιπόν, καλύτερο site και τέλος, η εκεί. Στη Γαλλία. Χρήσανθε 4 και 1, λέει ο 6985. Τι 4 και 1. Ετοιμάσου. Τι 4 και 1. Για το κύπελο. Εγώ στα λέω. Ναι, ρε φίλε, επεξήγηση. Εντάξει, το κατάλαβα. Ναι, πάμε παρακάτω. Χρήσανθε 4 και 1, ναι. 1, 2, 3, 4 και 1. FM κενό το μήνυμά σα στο 54222. Α, εξή είναι ο φίλο που έστειλε το μήνυμα. Όχι, νομίζω αργενό. Φαντάζομαι. Θα περάσει ο Άρης, να ξέρει. Στέριο. Μπορεί. Δεν το αποκλείω. Θα δούμε και το διαιτητή. Θα έχει ενδιαφέρον. Άντε πάλι με το διαιτητή. Αλίμονο. Είναι, άμα είναι Έλληνας, δεν θα περάσει. Γιατί ρε φίλε. Γιατί οι διαιτητές, οι Έλληνες φοβούνται τα κασκόλ. Να παίξει μπάλα να κερδίσει και το διαιτητή. Καλά, δε, εντάξει. Δεν είμαι η Manchester United. Ούτε αυτή είναι ο πλέον. Ο Άρης είμαι με αδυναμίες και τα λοιπά. Ούτε η Manchester United είναι. Ούτε αυτή είναι πλέον. Λοιπόν. Είστε έτοιμοι να πάμε στο break. Πάμε στο διάλειμμα. Και επιστρέφοντας θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Έχουμε και μια συνέντευξη. Μετά τη μία για ένα από αυτά που, τα θέματα που συζητάμε, γενικότερα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια. Σε λίγο. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Τι άλλη είδηση δεν είχαμε, Κώστα, πες μας, πριν 8 χρόνια. Άσε τώρα, άσε. Έλα, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Το θέμα δεν ενδιαφέρει και το κόσμο. Ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει. Η σωστή φίλαθλη και αναγνώστες πρέπει... Όχι, είχατε, να! Κόβεται η άδεια την λοιπόν. Εντάξει, με δημοκρατικές... Να έρθει να μας συλληφθείς. Με δημοκρατικά, άμπρα, να μας λες εσύ. Με δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε το απόγευμα είναι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας με θέμα ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Μινά Λισάνδρου. Ο Μινάς γιατί δεν μένει. Ας τον πάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν θέλει. Εχθές είπαμε, υπήρξε ομόφωνη απόφαση για να υπάρξει κόσμος στα γήπεδα στο 20% της χωρητικότητας του κάθε γηπέδου με πλαφόν τους 8.000. Μάλιστα. Εντάξει, προφανώς αυτό έγινε για την ΑΕΚ που έχει το Ολυμπιακό Στάδιο, άρα το 20%. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ως αρχηγός της... Του ΑΚΑ είναι διφωτικό από το κλάδι της κυβέρνησης. Κάτι ακούγεται. Κάπα 19. Τι προτιμάς. Το πρώτο. Μια δήλωση του Κώστα Μιχαηλίδη. Το συνεχόμενο πρωτάθλημα. Δεύτερο, του ΠΑΟΚ του Γιάννη Μιχαηλίδη. Συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα, πώς νιώθεις ως κομμάτι αυτής της ομάδας και δεύτερον, ποιο πιστεύεις ότι είναι το μέλλον για εσένα και τους συμπαίκτες σου στην ΚΑΠΑ 19. Αρχικά, νιώθω πολύ περήφανος που έχουμε πετύχει αυτό το στόχο. Είναι τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Δεν έχει ξαναγίνει, ειδικά και το ΑΕΤΟ τα δύο συνεχόμενα. Νιώθω πολύ περήφανος για μένα και για την ομάδα μου, για τους προπονητές μου.
για όλο το team στην ΚΑΠΑ 19. Για το μέλλον τώρα δεν θέλω να πω, δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά καθημερινή δουλειά από όλους και από την ΚΑΠΑ 19 και εμείς εδώ στην πρώτη ομάδα και να πετύχει ο καθένας στόχους του. Θα είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Πολλά είπε. Εντάξει. Το παιδί. Εντάξει, είναι τα παιδιά και οι editors. Και στα 19 τους και στα 18 τους. Θα είναι πάντως ο Γιάννης Μιχαηλίδης στην προετοιμασία τη φετινή. Να δούμε πού θα γίνει και πότε. Θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες, φαντάζομαι. Θα είναι και άλλα παιδιά. Θα είναι ο Τσαούσης. Πιθανότητα θα είναι και ο Λίρατζης. Θα είναι και ο Τσιγκάρας. Να δούμε ποια από τα παιδιά αυτά θα παραμείνουν στο ρόστερ για την επόμενη σεζόν. Έχουμε ακόμα χρόνο για να κλείσουμε τα Super League στα χθεσινά. Ένινγκ. Πριν είπα. Από λίγο στην Όβα. Ό,τι είπα. Σπάει σπίλ. Πάλε φωνή. Ja, das Pokalspiel, das ist das zweite. Erstmal kommen wir an den Ort zurück. Παιδιά, το μικρόφωνο λίγο στο μεταφραστή όμως. Ναι, παιδιά. Relativ lange gebraucht, um das Spiel zu Ende zu bekommen. Πώς είναι αυτό? Da sind noch einige Fragen offen. Insofern bin ich ganz froh, dass wir dort 7 λεπτά. Μια χαρά. Weil den Eid zu spielen ist immer was Besonderes. Το παιχνίδι του Κυπέλλου είναι κάτι το οποίο έπεται, δεν μας απασχολεί σήμερα και το Σάββατο που έχουμε αυτό το μάτς. Αρχικά, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι επιστρέφουμε σε έναν τόπο που την τελευταία φορά μείναμε πάρα πολύ ώρα. Μείναμε πολλά ζητήματα ανοιχτά και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που αντιμετωπίζουμε την ΑΕΚ, γιατί ιδιαίτερα τα παιχνίδια φέτος, ιδιαίτερα τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, είχαν κάτι το ξεχωριστό. Mm-hmm. Να περιμένουμε κάποιο rotation εκτεταμένο σε αυτό το παιχνίδι. Erwarten können wir alles. Μπορούμε να περιμένουμε όλα. Με το σκεπτικό ότι ακολουθεί η ρεβάντς, οπότε έχει νόημα να γίνει κάποιο rotation σε αυτό το μάτσο. Also es ist, denkst du, dass es ist besser, dass wir einige Wechsel machen an diesem Spiel? Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Es ist möglich, dass wir rotieren. Es ist aber auch genauso unmöglich, dass wir nicht rotieren. Όπως προείπα, μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Όλα είναι πιθανά. Μπορεί να κάνουμε ένα εκτενές rotation, μπορεί και να μην κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Έχει πιάσει ρυθμό ο Άρης? Hat die Mannschaft die Spiel der Rhythmus gefunden? Das kann sie gar nicht. Wir haben eine unglaublich lange Pause gehabt mit Covid. Ich glaube, was hier völlig unterschätzt wird, ist der psychologische Moment in den Köpfen bei allen Spielern, allen Verantwortlichen. Es ist keine einfache Situation, einfach wieder Fußball zu spielen. Und wir haben zwei Spiele jetzt gespielt und das ist noch lange nicht die Normalität. Aber die Erwartungshaltung ist sehr hoch. Und ich glaube, da liegt das größte Problem. Αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό. Μετά από όλο αυτό το διάστημα πρέπει να δούμε κυρίως ένα ψυχολογικό παράγοντα. Στο μυαλό όλων, όσων σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, υπάρχει το σκεπτικό ότι θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Και εκεί θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι οι προσδοκίες είναι υψηλότερες από αυτές που θα έπρεπε να είναι. Αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, ναι, έχει κάποια στοιχεία κανονικότητας, αλλά απέχει πάρα πολύ από την κανονικότητα της ομάδας και του ποδοσφαίρου. Πόσο τον βοηθάει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές απουσίες, για την ακρίβεια μέχρι στιγμής μόνο Διαμαντόπουλος είναι απουσία, που σημαίνει ότι όλο το ψυχοδυναμικό είναι στη διάθεσή του. Vielleicht als positives Punkt halten, dass wir keine Ausfälle haben, keine Verletzungen oder Ausfälle? Nein, ich glaube auch, dass die Mannschaft sehr fit ist. Ich glaube, dass wir die wichtigen Dinge. Διαφήμιση, ναι. Φίλε, έτσι γίνεται. Das war sicherlich gut für uns. Wir haben uns regeneriert, wir haben wieder sehr hart trainiert. Πλέον στα βιντεάκια στην στο ώρα, YouTube πετάνε διαφημίσεις, ναι. Εκτός αν έχεις premium λογαριασμό και δεν μπαίνουν οι διαφημίσεις. Στο YouTube. Για όσους ξέρουν. Χρειαζόμασταν ένα διάλειμμα όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν ήταν κάτι τόσο αρνητικό για εμάς. Βέβαια ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα. Αλλά για να βρει αγωνιστικό ρυθμό μια ομάδα, αυτό είναι κάτι τρομερά δύσκολο και δεν αρκούν τα δύο παιχνίδια. Οπότε είναι μια συνέχεια στην προηγούμενη
ερώτηση. Πώς μπορεί να πείσει τους παίκτες του να ξεχάσουν το μάτς της Τετάρτης και να συγκεντρωθούν μόνο στο παιχνίδι του Σαββάτου? Wie kann man die Spieler überzeugen, den Pokalhalbfinale zu vergessen und einfach an dieses Spiel zu konzentrieren? Ich glaube, die Mannschaft ist nicht das Problem. Das ist, glaube ich, eher das Umfeld, das es nicht vergessen kann. Wir fahren nach Athen, weil wir Fußballer sind. Wir wollen dieses Spiel gewinnen und gut spielen. Athen will Champions League spielen. Völlig klar, dass es ein offenes Spiel wird. Und dieses Spiel werden wir genau so angehen. Daraus was abzuleiten für nächsten Mittwoch wäre völlig falsch. Είμαστε επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, αθλητές. Αυτό που θέλουμε πάντα είναι να κερδίζουμε. Και κατεβαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι με το ίδιο σκεπτικό, να κερδίσουμε. Δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια να πείσω κάποιους τους παίκτες να ξεχάσουν τον τελικό, διότι αυτή τη στιγμή το μόνο που σκέφτονται είναι αυτό το παιχνίδι. Θα έλεγα ότι το πιο δύσκολο είναι να πείσουμε το υπόλοιπο περιβάλλον να ξεχάσει τον ημιτελικό και να επικεντρωθεί σε αυτό το παιχνίδι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι σκέφτονται μόνο τον ημιτελικό. Δεδομένου ότι βαθμολογικά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Άρη το μάτς, ο στόχος ποιος είναι σε αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου? Grundsätzlich haben wir keine große Interesse für Punkte zu diesem Spiel. Was wollen wir von diesem Spiel nehmen? Also ist das unser Ziel, die Punkte oder eine gute Leistung? Oder? Das wäre das erste Mal, dass ich zu einem Fußballspiel fahre, dass ich nicht gewinnen will. Da kann ich aufhören. Also natürlich wollen wir nicht nur gut spielen, wir wollen auch gewinnen. Na klar, ob uns das gelingt, das weiß ich nicht, aber das wollen wir auf jeden Fall. Αν πήγαινα σε ένα παιχνίδι χωρίς την σκέψη ή την πρόθεση να πάρω την νίκη, θα έπρεπε να σταματήσω. Οπότε αυτό που θέλουμε, ο στόχος μας σε αυτό το παιχνίδι, είναι σίγουρα η νίκη. Και όχι μόνο να κάνουμε μια καλή εμφάνιση ή κάτι τέτοιο. Θέλουμε οπωσδήποτε και να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε, αν τα καταφέρω. Και κάτι που αφορά στο ρόστερ της ομάδας, πώς ακούει ότι πλησιάζει ο Ματί για να παραμείνει, ο Γκάμα το ίδιο, γενικότερα όλες αυτές τις ειδήσεις? Es gibt Gerüchte, dass einige Spieler verlängern werden. Also diese Woche war es mit Mati und Bruno, dass die werden ihre Verträge verlängern. Was könntest du dazu kommentieren? Nix. Ist nicht meine Aufgabe. Δεν είναι στο δικό μου πεδίο καθηκόντων, οπότε δεν έχω να σχολιάσω κάτι σε αυτό. Τίποτα είπε δηλαδή. Δηλαδή, Ιξ αφίξ. Νίξ. Λοιπόν, επανέρχεται ο φίλος που έστειλε το προηγούμενο μήνυμα, ο 6985. Αμάνε Χρήστα, θες τα γεράματά μου να με κάνεις αεξή? Εγώ τα μυαλά στα εγώ το είπα, φίλε. Εγώ ο Κούσης, ο Κούσης. Αυτά λέει ο Κούσης και θα χρεώνεται σε μένα. Εγώ το είπα. Και δεν το είπα, ρώτησα. Δεν είπα τι είναι. Ρώτησα. Σωστό. Ρωτώντας πάνω στην πόλη. Έτσι. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ένινγκ, ο οποίος είπε ότι και αύριο πρέπει να παίξει ο Άρης για την νίκη. Στο Άσους. Αυριανό παιχνίδι. Άσους, ναι. Την τηλεφωνήτρια. Τι? Κώστα. Τι Κώστα, μωρέ, και εσύ, τι Κώστα. Πού ήταν εσύ. Το μυαλό σου τηλεφωνήτρια συνέχεια. Πού ήταν. Λοιπόν, προχώρα. Πού ήταν. Ναι, τώρα, μωρέ. Όλοι σιγανά από τα μάκια. Ο Κώστας είναι επιβίτορα. Ναι. Πίκι, ποκοπόκο. Όμως άλλοι κάνατε με τις τηλεφωνήτριες. Όχι εγώ. Εγώ. Πίκι, ποκοπόκο. Εγώ. Όχι εσύ, άλλοι λέω, άλλοι. Κάνατε. Εσύ, Στέργιο, εσύ. Όχι. Και ο Στέργιο σιγανοποταμάκια. Εξαρτάται ποιο ο Κώστας. Ποιε τηλεφωνήτρε. Σιγανοποταμάκια.gr. Γιατί δεν μπλέκουμε ποτέ με συναδέρφου. Σωστό. Ποτέ. Σωστό. Εργασιακό περιβάλλον. Μαλή μην ακού. Άλλοι μπλέξανε. Έτσι. Παιδιά, είναι το πιο πιθανό βέβαια στο εργασιακό περιβάλλον. Όταν είσαι όλη τη μέρα. Όταν είσαι όλη τη μέρα. Πού θα μπορείς να είσαι και όλη τη νύχτα. Με τον συνάδελφο. Στα καλά χρόνια τον έκλεινε το μέτρο πολλή ώρα 3 το βράδυ. Με τον συνάδελφο. Έτσι. Λοιπόν, την πήγαινε σπίτι. Λίγο την πήγαινε σπίτι. Πιθανή ενδεκάδα του Άρη για να ξέρουμε πώς θα ρίξουμε στον Άσο. Κώστα, που μένεις, Ρετζίκη. Εγώ μένω Καλαμαριά. Μια πιθανή ενδεκάδα. Βολεύει. Άντε ρε και εσύ. Μια πιθανή ενδεκάδα. Αυτά πουλάνε. Να μια ρώτα, μια πιθανή ενδεκάδα. Μια πιθανή. Ούτε ναι. Μια πιθανή. Κουέστα. Ενδεκάδα. Ζήντρο, Κούι, Φυρό. Που θα έβαζα εγώ ή που θα βάλει ο Ένιγκ. Θα βάλει ο Ένιγκ, φίλε. Τι μα νοιάζει, θα θα έβαζα εγώ. Γιατί εγώ δεν θα βάζα ούτε ένα βασικό. Ούτε έναν. Αν θα κάνει ρωτάει, κάποιο ρεπορτάζ για το τι θα βάλει ο Ένιγκ. Δεν είναι λίγο. Κάποια αίσθηση, κάποια εκτίμηση, εικασία, κάτι.
Όπως γράφει και το Λαμπαοτάρη, ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. για να δούμε τι θα γίνει. Αύριο ξεκαθαρίζει. Αύριο ξεκαθαρίζει. Μιχαλίτσιος. Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα, φίλε, να μείνουν εκτός ενδεκάδος ο Σάσα, ο Ματίγια, ο Φετφατζίδης και ο Γκάμα και ο Λάρσον. Ο Γκάμα. Να πάρουν λεπτά συμμετοχής. Καλοί παίκτες, έχω καλούς παίκτες στον πάγκο. Ο Μαντσίνη, ο Τόνσο, ο Μαρτίνες. Να πάρουν αυτοί χρόνο συμμετοχής. Και ο Μπα. Ο Μαντσίνη λέει έπαιξε καλά. Ο Μαντσίνη ήταν πολύ καλός. Άρα δεν θα παίξει. Όχι, θα παίξει ο Μαντσίνη. Θα τον κρατήσει. Είναι ο αντιφετφατζίδης. Αφήστε το Φετφατζίδη, ρε φίλε. Για να παίξει τη Τετάρτη. Ναι, γιατί το μάτς είναι με Έλληνα διαιτητή, σας θυμίζω. Άντε πάλι. Και παίζω κύπελο μετά. Την Τετάρτη. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κύπελο. Δεν θέλω να φάει καμιά κόκκινη κανένας. 1.43 βλέπω τον Άσο. 1.43. Όσο προλαβαίνετε. Καλά, μην νομίζω. Θα δεχτεί και την άλλη φορά. Και την άλλη φορά έτσι λέγανε και έλεξε 1-1 με σφαγή. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί 100%. Αν το ήξερα, θα ρίχνε πολλά χρήματα. Ποιον Άσο. Αλλά τη ΣΑΕ. Καλά, είναι δεδομένο ότι θα δεχτεί πίεση νομίζω. Και θα πέσει το 1.43. Κοίταξε να δει. Ο Άρης δεν θα κάτσει να χάσει. Καλά, δεν μου τα χάσει. Δεν θα κάτσει να χάσει για πολλούς λόγους, γιατί με την ΑΕΚ υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Με αυτά που έγιναν στον ημιτελικό του κυπέλου, οι παίκτες είναι λίγο τρελαμένοι. Απλά την τρέλα τους πρέπει να τη συγκρατήσουν για το παιχνίδι της Τετάρτης. Και όχι για το αυριανό παιχνίδι. Στο αυριανό παιχνίδι, ο Άρης παίζει για τον εαυτό του. Για να παίξει. Από εκεί και έπειτα παίζει όντως για να παίξει. Για να αποκτήσει ρυθμό, για να παίξει μετά την Τετάρτη. Η ΑΕΚ έχει και βαθμολογικό κίνητρο στο παιχνίδι. Αυτό την κάνει και φαβορή. Ναι, βέβαια. Στο παιχνίδι αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εγώ θα έκανα αλλαγές. Τώρα, ο Ένινγκ είναι και Γερμανός, ρε φίλε. Αυτοί έχουν και μια άλλη νοοτροπία, το είπε κιόλας. Θα δούμε πώς θα. Ποιους παίκτες θα βάλει. Οι επιλογές σε κάποιες θέσεις είναι συγκεκριμένες. Σε κάποιες άλλες, είναι αυτές που περιέγραψα λίγο πριν. Ναι. Μεσοεπιθετικά δηλαδή. Στα άκρα και στο κέντρο έχει πολλές επιλογές. Μπορεί να βάλει τον Μαντσίνη, τον Τόνσο, τον Μαρτίνες, να δώσει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς. Ακόμα και τον Τιγκινί εγώ θα έπαιρνα. Για τον έβαζε την κορυφή. Βάλτε την κινήρε! Βάλτε την κινήρε! Αυτό ακριβώς. Τώρα από εκεί και έπειτα θα δούμε. Μπορεί να αφήσει κάποιος να τους ξεκουράσει, κάποιος να τους πάρει απλά να κάνουν βόλτα και να κάνουν προπόνηση στο ΆΚΑ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης πρέπει να το παίξει πριν παίξει το παιχνίδι της χρονιάς. Αυτό είναι. Μάλιστα. Χι, μη χρονά στο τελικό. Πάω κόφι. Στέριο. Δεν ξέρω, Κώστα, δεν παίρνω σε τέτοια φορά. Γιατί να ξεσκιστείς, ας πούμε, και να τον βάλεις 10 γκολ. Ένα άσο. 3,90. Άσο του πάω και over 2,5 του παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει. Χι, μη χρονά στο τελικό, ΑΕΚ Άρης. 3,85. Όλα είναι πιθανά. Χρήσανθε. Πόσο? 3,85. 3-0 από το ημίχρονο. Λες. Όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν θα είναι 3-0 από το ημίχρονο. Γιατί δεν είναι τόσο καλό ο Πάο. Όχι, ρε Πάο. Για το ΑΕΚ Άρης λέω. Και τα δύο εγώ λέω χι ημίχρονο στο τελικό. Έτσι με ρίσκο. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Πώς θα πάρουμε απόδοση. Ναι, δεν είναι άσχημα. 1.18 θα παίξουμε. Κοίταξε, όφι. Και άσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όφι θα έρθει και θα παίξει ανοιχτό ποδόσφαιρο στο συγκεκριμένο, φίλε. Θα έρθει να παίξει όπως έπαιξε και στο Βικελίδης. Βέβαια, όφι μου έδειξε και στα δύο παιχνίδια που έπαιξε και με τον Άρη και με την ΑΕΚ ότι είναι μέχρι το 60-65. Δηλαδή από τις 6 ομάδες που έχω δει στα playoff. Ο Όφη που διαφημίστηκε πάρα πολύ η ομάδα και το ένα και το άλλο κτλ. Οι αντοχές του, ναι. Και με τον Άρη. Και με την ΑΕΚ μέχρι ένα σημείο ήταν. Παίζει με ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο συνεργασίας, ποδόσφαιρο που αρέσει, μεσοεπιθετικό κτλ. Αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα πίσω. Πάρα πολλά προβλήματα πίσω. Και δεν αντέχει. Τουλάχιστον αυτό έδειξε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν είναι η πιο επηρεασμένη ομάδα από τον COVID και τα λοιπά ή συμβαίνει κάτι άλλο. Πάντως και στα δύο μάτς μετά το 60-65 δεν βλεπότανε. Και γι' αυτό έχασε και στα δύο παιχνίδια. Και μάλιστα τον Άρη έχασε με ανατροπή από μια ομάδα που εκείνη τη μέρα δεν ήταν καλή. Ο Άρης δεν ήταν καλός. Και παρόλα αυτά έβαλε 3 γκολ. Δηλαδή δεν ήταν καλός, πώς θα βάζει. 5-7. Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι καλός στο παιχνίδι της Τούμπας, θα κερδίσει νομίζω εύκολα. Το ζήτημα είναι αν θα είναι καλός. Και επίσης υπάρχει μια ιδιαίτερη παράμετρος. Ο ΠΑΟΚ δεν θα φορτσάρει στο συγκεκριμένο μάτς. Έχει το κύπελο την Τετάρτη. Υπό αυτή την έννοια, πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος για αυτές τις ομάδες. Δηλαδή στο ΑΕΚ Άρης παίζουν και οι δύο την Τετάρτη. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στο ΠΑΟΚ Όφη παίζει ο ένας την Τετάρτη.
και είναι σημαντικό το παιχνίδι. Αυτό πάντα παίζει ρόλο. Κατεβάζω ταχύτητα. Δηλαδή, άμα κάνει ένα 2-0 ο ΠΑΟΚ, μετά μπορεί να είναι σβηστό το μάτς. Το πήρα, τελειώσαμε. Απ' την άλλη, όμως, αν δεχτεί ένα γκολ ο ΠΑΟΚ, όπως δέχτηκε ο Άρης από τον Όφη μέσα στο Βικελίδης, δεν ξέρεις πώς θα πάει το παιχνίδι. Είναι λίγο πονηρά. Μιλάμε για το κύπελο, γιατί νομίζω είναι. Ναι. Για τις τέσσερις ομάδες θα δούμε και αλλαγές που είναι απόλυτα συνδεδεμένες με τα μάτς του κυπέλου. Ο Άρης πληρώνει Τετάρτη 2,55 ο Άσος, 2,92 η ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ πληρώνει 6,20 το διπλό, 1,57 ο Άσος του Ολυμπιακού. Ναι. Εντάξει, και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον φυσικά μεγαλύτερο της Τετάρτης, αλλά τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να κατέβει, δεν θα πω αδιάφορος, σαν τον Άρη, αλλά χωρίς πολλή ενέργεια. Ας κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες του Φερέιρα, να καθαρίσουν το παιχνίδι όσο γίνεται νωρίτερα και να μην το πάνε μέχρι το 90 και σπαταλήσουν τζάμπα δυνάμεις. Και μιλώντας για το κύπελλο, νομίζω ότι ίσως επικυρωθεί σήμερα και να υπάρξει έκτη αλλαγή την Τετάρτη, Χρήσανθη και Κώστα, εάν το μάτς πάει σε παράταση. Εντάξει, και οι πέντε βλέπω ότι είναι υπερβολικές. Δηλαδή, οι ομάδες κάνουν για να τις κάνουν. Δεν νομίζω ότι έχουν θέμα. Κοίταξε, ενώ θεωρητικά πάντα η ομάδα με το μεγαλύτερο βάθος θα έχει ένα πλεονέκτημα. Αν μπορείς να αλλάξει τη μισή ομάδα στο 60, έχει ένα πλεονέκτημα. Στην πράξη δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πιο πολύ μπερδεύεται η ομάδα και δεν είναι αυτό. Τα αναμενόμενα, αλλά ξαναλέω, σε θεωρητικό επίπεδο το να κάνεις πέντε αλλαγές έπρεπε να λειτουργεί προς όφελος του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα. Δεν ξέρω, το Άρη δεν είδα και τα δύο μάτς ολόκληρα. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για το αν λειτουργήσαν οι πέντε αλλαγές. Ο Άρης δεν έχει τόσο βάθος το ρόστερ όσο έχει ο ΠΑΟΚ. Βοήθησαν τον Άρη, ναι. Τον βοήθησαν υπό ποια έννοια, ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές πήραν περισσότερες μεγαλύτερες ανάσες. Κάπως έτσι μοιράστηκε το χρόνο, αλλά το θέμα είναι πραγματικά να το έχουν ανάγκη και να μην είναι απλά για τα μάτια του κόσμου αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον Άρη, όταν ήταν 3-0 στο ημίχρονο, έβγαλε στο 63 και έβαλε άλλους 3. Αλλά οι 3 που μπήκαν ήταν ο Φορτούνης, ο Χασάν, δηλαδή πρωτοκλασάτηκε πάλι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε και συνέντευξη. Συνέντευξη. Μετά το διάλειμμα των. Έχουμε. Το μία, ναι. Αποκλειστική. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Ναι, βέβαια. Κώστα. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Ξύπνησε ο Κώστας. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Μετά τα αποκλειστικά που μας έδωσε. Ό,τι είπα. Ναι. Δεν τελείωσα ακόμα. Δεν άρχισα. Δεν άρχισα για τα αποκλειστικά. Δεν άρχισα. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα. Αρένα Ράπι, το μεγαλύτερο βοήθημα μπορείτε να έχετε σε δύσκολες αλλά και σε στιγμές απαιτητικές. Απαιτητικές. Στην καθημερινότητά σας. Έτσι. Και στη δουλειά και με την συμβία και με τη σύζυγο και με τη σύντροφο. Και με ό,τι θέλετε. Ή και με τις τρεις μαζί. Ή και με το. Εσύ, Μερακλή. Δεν είπα εγώ, ρε φίλε. Μερακλή. Δεν είπα εγώ. Ο Ρόκο του Παθήλου. Ο Ρόκο, ναι. Χαριλιώτης είμαι, Στέργιο. Έχει δίκιο. Οσία ξένη. Λοιπόν, 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο. Δίνουν ταυτόχρονα ενέργεια και ευεξία. Ενισχύει τη στιτική λειτουργία, επιβραδύνει την εξπερμάτωση και δίνει πολλές επαναλήψεις με διάρκεια και 36 ώρες. Ωραίο. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τη διάρκεια θέλει ο Κώστας. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Μα πλέον στην ηλικία μας αυτό μετράει. Σωστό. Όχι πίκι πόκο πόκο. Όπως κάτι φίλη σου, ένα λεπτό κοκοράκια. Κάτι φίλοι μου του ξέρει. Εντάξει, μαζί. Μου τα λένε οι ίδιοι. Α, τα λένε οι ίδιοι. Πίκι πίκι πόκο πόκο. Πίκι πίκι πόκο πόκο. Εδώ στην αρένα, ράπιντα μην είναι. Χρήσανθε και εγώ με ολικό ροτέισον είμαι, λέει ο 6938. Σκέψου όμως ότι μια βαριά ήττα, ότι ω Τετάρτη μπορεί να έχουμε διαλύσει την ομάδα. Είδε την κρίνια με όσο που. Εγώ, χωρίς να ξέρω, θα πω ότι δεν υπάρχει κίνδυνο να διαλυθεί η ομάδα, γιατί το διακύβευμα της Τετάρτης είναι μεγάλο. Έχει δίκιο όμως, γιατί καλά, κάνει τον Αριανό ότι αν χάσει. Πήγα να σου πω και εγώ, ναι, αν φας 5. Ναι. Άμα φας 5. 4, 3, ναι, δεν λέει. Έχει δίκιο, αυτό λέμε. Ναι. Μαζί μας και η Ιντερβέτεν, επίσημος χορηγός ελληνικής Super League, live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορή, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, Ιντερβέτεν κυρίες και κύριοι. Για τις καλύτερες επιλογές. Πάμε στο break και μείνετε μαζί μας, ακολουθεί μια συνέντευξη με μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Μαζί μας, Χρήσανθε. Τη δεύτερη ώρα. Καλά περάστε. Υποτοπία Θράκης. Θρακιώτικο ζω 7. Ρενεουζάκι τώρα.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Ένα μαλακό γλυκό που το ούζω με απαλό άραμα παράγεται με την παραδοσιακή θρακιώτικη συνταγή και κερδίζει εύκολα φίλους με την ήπια και γλυκιά γεύση του. Μαζί μας επίσης θρακιώτικο τσίπουρο Εωθηνών, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης από τρεις ποικιλίες ταφυλιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσεκτικά επιλεγμένα από αμπελόνες του Παγκαίου και της Μαρόνιας, με ή χωρίς γλυκάνισο. Εμείς είμαστε χωρίς γλυκάνισο. Άλλοι επιλέγουν με γλυκάνισο. Σε κάθε περίπτωση μας αρέσει πάρα πολύ το τσίπουρο Εωθηνών. Τι, ξανά να το πατήσω. Το πατημένο είναι. Και εδώ έχω δύο. Έχουμε δύο, τι. Δύο έχει εδώ. Ανοιχτές γραμμές, κλείστες. Έχω δύο ανοιχτές γραμμές. Ενημερώνουν οι συνεργάτες μας εδώ. Κλείνω. Ωραία, τις έκλεισα. Τέλεια. Ωραία, πάρα πολύ. Πολύ ησυχία σήμερα για τη Super League. Δεν είχαμε δηλώσεις. Αυτά ερχόμαστε. Θα έχει ψωμάκι το απόγευμα, να ξέρεις. Όχι. Ανεξάρτητα ποιος θα βγει. Είναι τελειωμένο το θέμα, γι' αυτό είναι χαλαροί όλοι. Καμιά ατάκα καν αυτό θα έχει. Α, ναι. Θρίαμβος ΠΑΟΚ, θρίαμβος συμμαχίας. Όχι, αλλιώς θα είναι ήττα Ολυμπιακού. Έτσι θα παίξει το θέμα αυτό. Θρίαμβος Μπουτσίκαρη και τα λοιπά. Όλα καλά. Έχεις να πεις κάτι για τον κύριο Μπουτσίκαρη, τον ξέρεις? Όχι, δεν τον ξέρω. Ο Κούγιας έχει πει ότι ήταν δικηγόρος του Τσακογιάννη, αυτός που ήταν σε αυτά τα στημένα που είναι τώρα στην Επιτροπή. Ο Κούγιας χαρακτήρισε και παιδάκι τον Λισάνδρου, δηλαδή. Σιγά, βρε. Παιδάκι. Το παιδάκι ο Λισάνδρου, σιγά. Παιδάκι δεν τον λες. Εντάξει, το παιδάκι. Λισάνδρου είναι, πέρα ότι είναι στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και είναι δίπλα με τον Μιλισάν, οφείλουμε να πούμε ότι είναι ένας από τους κορυφαίους νομικούς σε επίπεδο αθλητικού δικαίου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Κύπριος ο Μινάς. Τον ξέρω και προσωπικά. Τώρα από εκεί πέρα έκανε την επιλογή του, την επαγγελματική, και είναι στο πλευρό της ΑΕΚ και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Έτσι, δηλαδή. Καλά, εντάξει. Ναι. Επαγγελματίας είναι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ούτε ΑΕΚτζής ήταν από μικρός, ούτε Αριανός, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε τίποτα. Απλώς ιδανικά θα ήταν καλό κάποια στιγμή να βρούμε έναν άνθρωπο που ξέρει καλύτερα το οργανωτικό από τον Κούγια, τον Λισάνδρου, τον Μπουτσίκαρη, τον Γραφιώτη. Στην Ελλάδα. Μπάς και αυτό το έρμο του. Στην Ελλάδα δεν. Εντάξει. Γιατί να είναι καλά η χορηγή, ας πούμε, όπως τα προηγούμενα χρόνια σου ρωτεί, όπως τώρα η Ντερβέτεν. Δηλαδή, εγώ αν είχα εταιρεία, μπέσα τώρα, δεν θα πήγαινα στη Super League να τη διαφημίσω. Εντάξει, το αντικείμενο. Δεν ξέρω είναι. Εσύ αν είχε εταιρεία, την πήγαινε. Το αντικείμενο πράγμα. Είναι, το αντικείμενο. Οπότε, ας κάνουμε λίγα πράγματα για τον κόσμο και για τους χορηγούς, λίγο να γίνει πιο όμορφο αυτό. Πάμε στον καλεσμένο σου τώρα, πάμε. Λοιπόν. Ποιον καλεσπέριζουμε? Τον κύριο Λάκη Σιμεοφορίδη, παλιό ποδοσφαιριστή, πλέον εδώ και χρόνια νομικός που ξέρει καλά τα της ΕΠΟ, λίγο να μας διαφωτίσει για τα διαδικαστικά στην υπόθεση που θα μας απασχολήσει την Τετάρτη σχετικά με την παραπομπή της υπόθεσης της συμμορίας, όπως λέγεται, στο δικαστικό τμήμα της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ. Καλησπέρα κύριε Σιμεοφορίδη. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Έχετε αφήσει πίσω τον κορονοϊό, βρίσκετε τα πατήματά σας σιγά σιγά στην καθημερινότητα ή ακόμα? Εντάξει. Κατά κανόνα ναι, αλλά υπάρχουν και παρενέργειες που τις αντιμετωπίζουμε και στην καθημερινότητα και τη δικαστική μας καθημερινότητα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι σιγά σιγά πρώτα να είμαστε καλά, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα εν καιρό. Δεν νομίζω ότι... Ετοιμάζεται κανένα ταξίδι σε κανένα νησί ή ακόμα είστε λίγο συγκρατημένος, γιατί ψάχνεται σιγά σιγά ο κόσμος? Ειδικά πέραν των άλλων υποθέσεων που χειρίζουμε, εννοείται ότι χειριζόμενος και αθλητικές υποθέσεις, τα αθλητικά όργανα και οι επιτροπές και τα επιταρικά όργανα, ξέρετε πολύ καλά ότι λειτουργούν και σε ένα χρονικό διάστημα μέσα στις το καλοκαίρι, οπότε αυτό είναι προς στιγμήν λίγο δύσκολο. Και το σίγουρο είναι στην Ελλάδα δεν θα ξεμείνετε ποτέ από δουλειά σε ό,τι αφορά τις αθλητικές υποθέσεις. Σίγουρα, διότι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα νομικό πεδίο τέτοιο και ένα κανονιστικό πεδίο όπως το ξέρουμε και, και λίγο πολύ το γνωρίζουν οι περισσότεροι πλέον, είναι λίγο δύσκολο, διότι όταν δεν υπάρχουν ξεκάθαρες ρητές διατάξεις που να βοηθούν ακόμα και τα δικαστικά όργανα να αποφανθούν, δημιουργούνται προβλήματα. Ναι. Εκεί βέβαια ερχόμαστε εμείς ως νομικοί παραστάτες να εκφράσουμε απόψεις, να ερμηνεύσουμε, να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα δικαστικά όργανα για αυτό το οποίο επιθυμούμε, δηλαδή να βγει μια απόφαση η οποία θα είναι η πιο δίκαιη, ας πούμε, προς τους εμπλεκόμενους διαδίκους. Ωραία, πάμε στο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου ξεκινάει η δίκη, να πούμε, στην Επιτροπή Διοντολογίας. Πώς μπορούμε να το πούμε? Η υπόθεση,
η εκδίκαση της υπόθεσης. Θα μπορούσαμε να την πούμε δίκη, αλλά περισσότερο είναι ένα δεύτερο στάδιο διαδικασίας για μένα. Ναι. Διότι είχαμε το πρώτο στάδιο, το διερευνητικό, έτσι, στάδιο, το οποίο είναι για μένα πολύ βασικό. Και εξηγώ γιατί είναι πολύ βασικό, διότι εάν το διερευνητικό, στο διερευνητικό στάδιο δεν διαπιστωθεί καμία παρανομία σε εισαγωγικά ή κάποια επίμεμπτη πειθαρχική συμπεριφορά, τελειώνει είναι ιστορία. Προφανές ότι το όργανο το θέτει στο αρχείο και από εκεί και πέρα το πιθανότερο δεν θα επανέλθει και δεν θα ασχοληθεί κάποιος άλλος. Από την ώρα όμως που το θέμα παραπέμπεται στο δικαστικό τμήμα, είναι προφανές και δεν χρειάζεται ένας αστυνομικός να το καταλάβεις, ότι προφανώς έχουν διαπιστωθεί κάποιες παρατυπίες, παρανομίες, πέστε το όπως θέλει, ας το βαφτίσει ο καθένας όπως θέλει, οι οποίες έρχονται να εξεταστούν πλέον από το δικαστικό τμήμα. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι κάποια στοιχεία παραβατικότητος έχουν διαπιστωθεί. Τώρα ποια είναι αυτά, αυτό πήγα σε αυτό, ναι. Πόσο εμπλέκονται, πόσο επηρεάζουν, πόσο μπορεί να ανταποδείξει ο Ολυμπιακός όλα αυτά για τα οποία ουσιαστικά σε εισαγωγικά κατηγορείται, είναι ένα άλλο κεφάλαιο, θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία. Με προλάβατε, αυτό πήγα να πω, ότι δεν ξέρουμε ποια κομμάτια το δικαστικό τμήμα είπε ότι ισχύουν ή μπορεί να ισχύουν, ποια απέρριψε, ποια δεν επέρριψε. Το ξέρουν μόνο οι δικαστές, έτσι είναι, τώρα ναι, που μιλάμε. Είναι προφανές, γιατί πρέπει να γνωρίζουν όλοι, γιατί ακούω, διαβάζω πολλές φορές κρίσεις, διάφορες πληροφορίες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Επιτροπή Διοντολογίας χαρακτηρίζεται από μια πολύ μεγάλη, θα έλεγα, μυστικότητα εισαγωγικά και με διαδικασίες οι οποίες είναι εντελώς ξεχωριστές και διαφορετικές από οποιοδήποτε άλλο πειθαρχικό όργανο υπάρχει και λειτουργεί στην ΕΠΟ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση επιτροπής, η οποία εξετάζει, μπορεί να εξετάσει τα πάντα, μια επιτροπή που μπορεί να εφαρμόσει κανόνες διερεύνησης της αλήθειας ή της παραβατικότητας με χίλια δυο μέσα. Επομένως, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ας μην το θεωρούν όσοι ακούνε ή όσοι, πάση περιπτώσει, ασχολούνται λίγο με το ποδόσφαιρο, ότι έχει την εικόνα των υπολείπων δικαστικών οργάνων ή των πειθαρχικών επιτροπών. Είναι ένα εντελώς ξεχωριστό, διαφορετικό κομμάτι στο πειθαρχικό, στο δικαιϊκό σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δικαιολογημένα, πιστεύετε, είναι σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή Διοντολογίας, δηλαδή προς την κατεύθυνση να μην επηρεάζεται, να μην έχει πολλά παρεδώσει? Έτσι, ναι, καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Σε ένα βαθμό η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία των επιτροπών αυτών είναι κάτι όλων των επιτροπών είναι και πρέπει να είναι δεδομένο. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποια πράγματα στην Επιτροπή Διοντολογίας που εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ, έτσι, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται κτλ. Όχι τίποτα άλλο, αλλά γιατί επειδή ζούμε σε μια χώρα όπου είμαστε καχύποπτοι, όταν υπάρχει αυτή, ας το πούμε σε εισαγωγικά, μυστικοπάθεια, δημιουργεί αυτόματα, πολύ λογικά θα έλεγα πολλές φορές, και κάποιες υποψίες. Και έτσι ερχόμαστε και διαμορφώνουμε κάποιες απόψεις, οι οποίες έθεν και έθεν από τους εμπλεκόμενους, ας πούμε. Και αυτό επηρεάζει λίγο, έτσι, την γενικότερη εικόνα, ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε μια πολύ πολύ αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και τήρηση διαδικασιών που, που θέλουν να απονείμουν δικαιοσύνη. Σε κάποια σημεία λοιπόν, όσον αφορά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Επιτροπή Διοντολογίας, εγώ έχω αντίθετη άποψη, αλλά πάση περιπτώσει αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Στα διαδικαστικά τώρα, μιλάμε για τηλεδιάσκεψη, αυτό είναι γνωστό. Τετάρτη θα ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης. Ναι, το κάνουμε τηλεδιάσκεψη, διότι κανονικά θα μπορούσε να υπάρξει δυνατότητα και της ακροάσεως, έτσι. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Νομίζω πλέον, ναι. Των προβλημάτων του κορονοϊού κτλ. Εγώ προσωπικά θα έλεγα, να σας πω την αλήθεια, ότι πάντοτε είμαι υπέρ της ακροαματικής διαδικασίας, ακριβώς διότι εκεί στην ακροαματική διαδικασία μπορεί ο καθένας να συμπεράνει, να ψυχολογήσει, είναι πολλά πράγματα. Η τηλεδιάσκεψη είναι ένα άλλο πράγμα, πρακτικά βέβαια βοηθάει την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά για μένα προσωπικά πάντοτε καλύτερα είναι να υπάρχει και μια ακροαματική διαδικασία όπου οι δικαστές μπορούν να διαπιστώσουν πράγματα, να υποβάλουν τις ερωτήσεις, να δουν οι αντιδράσεις. Είναι πολλά πράγματα τα οποία διαφέρουν από την τηλεδιάσκεψη και την ζωντανή ακροαματική διαδικασία. Εγώ είμαι υπέρ της ακροαματικής διαδικασίας, της ζωντανής ακροαματικής διαδικασίας. Μιλάμε, κύριε Σμιφορίδη, για τρεις δικαστές, έτσι δεν είναι, που συνήθως
βγάζουν ομόφωνη απόφαση συνήθως στην Επιτροπή Διοντολογίας του Δικαστικού Τμήμα. Σε περισσότερο των περιπτώσεων, όλα τα επιταρχικά όργανα, να ξέρετε, διαχρονικά, οι περισσότερες αποφάσεις εκδίδονται ομόφωνα. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου τα πολύ σοβαρά νομικά ζητήματα διαφοροποιούν κάποια μέλη και έχουμε μειοψηφίες, οι οποίες υποχρεωτικά βέβαια διατυπώνονται, γιατί πρέπει να δούμε πώς εκφράζεται και τι, εν πάση περιπτώσει, κρίνει το μέλος που μειοψηφεί, τα μέλη που μειοψηφούν σε μια επιτροπή. Αλλά συνήθως είναι ομόφωνες. Περιμένατε ότι το θέμα αυτό θα προχωρήσει τόσο γρήγορα, γενικότερα? Εγώ, ας πούμε, δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, και είμαι ειλικρινής. Κοιτάξτε, όταν εκκρεμεί κάτι, κοιτάξτε, πολλά πράγματα στη χώρα μας εξαρτώνται και από την δημοσιότητα του πράγματος. Ακόμα και ακόμα, να ξέρετε, και οι δικαστές σε όλα τα επίπεδα επηρεάζονται από το πώς δημοσιοποιείται ένα ζήτημα. Και βεβαίως, όταν είναι πολύ ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα, είναι προφανές ότι είναι σοβαρό, σίγουρα προσπαθούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να εκδώσουν μία απόφαση. Εγώ προσωπικά πιστεύω όμως ότι δύσκολα θα εκδοθεί πολύ σύντομα απόφαση. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Μιλάω για μία, ας το πούμε, τελεσίδικη απόφαση, ας το πούμε έτσι, ας το χαρακτηρίσουμε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και οι κανόνες κάτω από τους οποίους λειτουργεί η Επιτροπή Διοντολογίας αφήνουν πολλές οι δυνατότητες, θα το πω σε εισαγωγικά, στο δικαστικό τμήμα, ακόμη και να παραπέμψει το ζήτημα, να το αναπέμψει μάλλον το διερευνητικό τμήμα, όταν διαπιστώσει ότι κάποια στοιχεία δεν είναι αυτά τα οποία το ικανοποιούν. Α, να το ξαναγυρίσει πίσω δηλαδή, να το ξαναγυρίσει πίσω. Ναι, βεβαίως, έχει αυτή τη δυνατότητα, έτσι. Όπως και οι περιπτώσεις όπου μια υπόθεση μπορεί, παραδείγματος χάρη, να τεθεί στο αρχείο, αλλά να προκύψουν στοιχεία και να ανοιχτεί ο φάκελος. Γι' αυτό σας είπα ότι δικονομικά, έτσι για να σας το πω, η δυνατότητα της Επιτροπής Διοντολογίας και το φάσμα μέσα στο οποίο κινείται το δικαιϊκό φάσμα και το δικονομικό φάσμα είναι πολύ μεγάλο. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει τόσο γρήγορα μια τελεσίδικη απόφαση, έτσι, γιατί υπάρχει δυνατότητα αναψηλαφίσεων από στοιχεία τα οποία δεν μπόρεσε κάποιος να προσκομίσει και τα προσκομίζει αργότερα, γιατί δεν μπορεί, δεν είχε τη δυνατότητα να προσκομίσει και να τα επικαλεστεί κατά το χρόνο της εκδίκασης της υπόθεσης. Είναι αρκετά πράγματα, ναι, που προκύπτουν από τις οικονομικές διαδικασίες και από τους κανόνες κατά τους οποίους λειτουργεί η Επιτροπή Διοντολογίας. Επομένως, εγώ προσωπικά έτσι εκφράζω την άποψή μου ότι δεν θα είναι και τόσο εύκολη και τόσο γρήγορη η απόφαση που θα εκδοθεί για να φτάσουμε, ας πούμε, σε μια τελεσίδικη απόφαση. Εγώ θα πω αυτήν την άποψή μου. Καλό θα είναι και η Σημεοφορίδη να βγει πριν το νέο πρωτάθλημα. Αν είναι αθώοι, κατηγορούμενοι να αθωωθούν οι άνθρωποι. Αν είναι ένοχοι, να υπάρξουν οι προλεπόμενες ποινές, να μην υπάρχουν σκιές και στο νέο πρωτάθλημα. Να σας κάνω λίγο μια άλλη ερώτηση, νομίζω είναι βασική. Το δικαστικό τμήμα μπορεί να πάρει και να πει: αποδέχομαι την πρόταση της ερευνήτριας για υποβιβασμό του Ολυμπιακού, για ισόβιο αποκλεισμό, ή να τους αθωώσει? Υπάρχει μέση λύση? Ή αποδέχεται την ερευνήτρια ή δεν την αποδέχεται? Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Και πάλι θα επαναλάβω ότι έχει την δυνατότητα, δεν είναι δεσμευτική η απόφαση, ας την πούμε απόφαση, του ερευνητικού τμήματος ή γνωμοδότηση του ερευνητικού τμήματος. Έτσι, δεν είναι δεσμευτική. Δηλαδή μπορεί να πει ότι ναι, είναι ένοχος Ολυμπιακός, αλλά επιβάλλω ποινή μείον 6 βαθμών, ας πούμε. Παράδειγμα. Μπορεί να κρίνει, έχει τη δυνατότητα και σε κάποια σημεία τους δίνει τη δυνατότητα να κριθούν, ας πούμε, όσον αφορά βέβαια οι κανονισμοί. Λένε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές. Έτσι. Δηλαδή, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένα θέμα με την ακεραιότητα των αγώνων, με τη συμμετοχή των αξιωματούχων της ομάδος, οι συγκεκριμένες διατάξεις προβλέπουν και συγκεκριμένες ποινές. Βέβαια, εκεί καμιά φορά, επειδή γι' αυτό σας είπα ότι οι κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου στις περιπτώσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι τέτοιες που μας αφήνουν κάποια περιθώρια όπου κάποιος τιμωρείται, λαμβάνονται υπόψη του η προϊστορία του, ο χαρακτήρας του, η εν γέννη συμπεριφορά του. Είναι διάφορα πράγματα, μάλιστα, τα οποία, γι' αυτό σας λέω ότι εγώ έχω τις ζωηρές μου αμφιβολίες για πολλά πράγματα και για τον τρόπο που θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Γιατί είναι έτσι διατυπωμένοι οι κανόνες των κανονισμών της ΕΠΟ που αφορούν τη διοντολογία,
που υπάρχουν διάφορα πράγματα, τα οποία προφανώς θα φανούν και πολύ άμεσα και θα τα δούμε όλοι μας. Έτσι, οπότε εάν πηγαίναμε σε μια πλήρως απόλυτα αυστηρή εφαρμογή των κανόνων, οι ποινές είναι συγκεκριμένες, δεν το συζητάμε. Έτσι. Προτελευταία ερώτηση. Ναι. Ο δρόμος για έναν κατηγορούμενο που δεν του αρέσει η απόφαση, εάν θα βγάλει απόφαση, είναι να πάει μετά στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ? Ναι, βεβαίως. Και υπάρχει και περίπτωση, ακόμη και αν να προσφύγει και στο ΚΑΣ, αν εν τέλει αυτή η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων δεν είναι αυτή η οποία τον ικανοποιεί, έτσι. Δηλαδή, έχουμε διαδικασία μπροστά μας όσον αφορά αυτό το θέμα της Επιτροπής Διοντολογίας και ας μην περιμένουν κάποιοι ότι όλα θα εξελιχθούν σε έναν βαθμό, θέλετε να πούμε τελεσίδικο, ας να πούμε αμετάκλητο, που είναι και το πιο σωστό, γιατί οι αμετάκλητες αποφάσεις έχουν σημασία, δεν θα είναι τόσο σύντομα, έτσι, και τόσο εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση με διαστάσεις που αγγίζουν μια πολύ μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ας μην το αρνηθούμε, είναι μεγάλη ομάδα, με κόσμο, και όλα αυτά επηρεάζουν, έτσι, επηρεάζουν γενικώς. Δεν αφορά, ας πούμε, την, ξέρω εγώ, ποια ομάδα, να πούμε έτσι, τυχαία, ας πούμε, την Παναχαϊκή. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε για Ολυμπιακό. Νομίζω ότι καθένας αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό. Κάτι τελευταίο. Αν θέλει μια ομάδα να ανακοινήσει θέμα στην UEFA σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κριθεί ένοχος, θα πρέπει να περιμένει να τελεσυνδικήσει η απόφαση μέχρι και το ΚΑΣ ή μετά την Επιτροπή Διοντολογίας? Ακούστε λίγο, είναι προφανές ότι από την ώρα που οι κανόνες προβλέπουν τη δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια όργανα τα οποία προβλέπονται στο καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, οφείλει κάποιος να εξαντλήσει όλες τις διαδικασίες και να περιμένει να εξαντληθούν οι διαδικασίες στα αθλητικά όργανα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Κατανοητό, ναι. Και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Από την ώρα που σου δίνει επίσης τη δυνατότητα να προσφύγεις, ας πούμε, στο ΚΑΣ, οποιοδήποτε, γιατί διάδικος δεν καθίστασε, ο διάδικος είναι ένας εδώ. Δηλαδή, διάδικος είναι μόνο κατηγορούμενος. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ορθό νομικά κατά την άποψή μου, έτσι. Γιατί ξεκαθαρίζει ο κανονισμός ότι διάδικος καθίσταται μόνο κατηγορούμενος. Ναι. Οπότε εκεί υπάρχει ζήτημα. Τώρα, το θέμα της καταγγελία για οπωσδήποτε σοβαρά ζητήματα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε έχει, ας το πούμε, ένα άμεσο ένομο συμφέρον, να κάνει κάποια καταγγελία, έτσι, το οποίο, η οποία σαν ενέργεια προβλέπεται. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αν τυχόν υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις οργάνων, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο, διότι όταν ένα θέμα κριθεί επί του ουσιαστικού μέρους, και έχουμε την γνωστή υπόθεση του ΠΑΟΚ που δεν κρίθηκε στο ουσιαστικό μέρος, εντάξει, mm-hmm. εκεί υπάρχουν ζητήματα. Εάν λοιπόν κριθεί από την Επιτροπή Διοντολογίας που θα κριθεί για στο ουσιαστικό μέρος, γιατί εκεί δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι όργανα που κινούνται, που δρούν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Με βάση τους κανονισμούς της ΕΠΟ. Αυτούς τους κανονισμούς τους αποδέχεται και η FIFA, εννοείται. Είναι Εθνική Ομοσπονδία η οποία είναι μέλος της FIFA. Επομένως, εάν εξαντληθούν εκεί, είναι δύσκολο μετά, ακόμα και με καταγγελίες, να κάνεις κάτι άλλο. Χωρίς αυτό όμως, σας λέω, να είναι και αδύνατο, έτσι. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τους μεγάλους, την Παγκόσμια Ομοσπονδία, αλλά και τη FIFA και την UEFA, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, mm-hmm. είναι να προστατεύεται, αυτό είναι το ζητούμενο, να προστατεύεται πάντοτε η ακεραιότητα των αγώνων, να έχουμε ένα ποδόσφαιρο σε εισαγωγικά ηθικό, να έχουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο να μην υπάρχουν παρεμβάσεις τρίτων που να αλλοιώνουν την ακεραιότητα με οποιοδήποτε τρόπο των αγώνων, και αυτό το προστατεύει, διότι είναι το προϊόν που πουλάει και η ίδια η FIFA αλλά και η ίδια η UEFA. Τι κάνει? Προστατεύει λοιπόν το προϊόν της. Δεν θέλει να υπάρχουν υπόνοιες, να εκκρεμούν υποθέσεις, να υπάρχουν άνθρωποι και να μιλάνε παραδείγματος χάρη για στημένους αγώνες. Αυτό θέλει να προστατεύσει η FIFA και η UEFA, και πολλές φορές μπαίνει, γι' αυτό και μπαίνει στα ουσιαστικά ζητήματα πάντοτε και σε κάθε υπόθεση, και δεν αρκείται σε τυπικότητες και δικονομικές, έτσι, ας το πούμε, τρίπλες, να το πούμε ποδοσφαιρικά, που πολλές φορές εμείς χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα. Ψάχνει την ουσιαστική αλήθεια της διαφοράς και εκεί εξαντλεί την όποια δικαιοδοσία της για να προστατεύσει το προϊόν της. Ωραία. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όσους ακούνε.
γιατί πολλές ακούω διάφορα πράγματα από πολλούς, όμως δεν γνωρίζουν το πνεύμα που επικρατεί γενικότερα, που είναι αυτό που σας είπα. Ουσιαστική διερεύνηση, ουσιαστική επιβολή ποινών, ουσιαστική προστασία του ποδοσφαίρου, γιατί αυτό είναι το προϊόν που πουλάνε διεθνώς και πουλάμε κι εμείς, σε εισαγωγικά πουλάμε, στην Ελλάδα μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που είναι η διοργανώτρια αρχή και η προϊσταμένη αρχή του ποδοσφαίρου. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στο Λίμπερο. Ήσασταν για ακόμη μια φορά διαφωτιστικότατος. Καλό μεσημέρι να έχετε, κύριε Σημεφορίδη. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν. Του άρεσε το διαφωτιστικό τόνο, να ξέρει. Του άρεσε. Γέλασε στο τέλο. Νομίζω πως ήταν. Δεν ήταν. Με απλά λόγια. Διαφώτισε ότι θα γίνει τίποτα. Αν κατάλαβε. Μα διαφώτισε. Είπε ότι θα αργήσει. Είπε ότι θα γίνει και αν γίνει, τότε θα πάει εκεί και αν μπορεί να πάει εκεί και μπορεί. Όπω θα του είπε, θα το γυρίσει πίσω μετά και μετά αφού πάει πίσω θα ξαναγυρίσει μπροστά και μετά. Πίσω δηλαδή. Δηλαδή σε δύο χρόνια, τρία θα δούμε. Λοιπόν. Αναφέρει τον Καζέτα. Ναι. Κύπελο Ελλάδος. Πέρα από την Κυπλούχος ο Άρης Κώστα. Οριστικά ξένοι διαιτητές στους ημιτελικούς και στο τελικό. Ωραία. Είναι μια καλή είδηση, νομίζω. Δεχόμαστε. Ήταν το πιθανότερο, αλλά πάντα έχει μια επιφύλαξη. Λοιπόν. Ο Διαμαντόπουλιτς στο, στο Βικελίδης. Με τον Κομίνοβιτς στο ΒΑΡ. Ναι. Υπάρχει σκέψη αν προκύψει κάποιο μάτς κρίσιμο στο τέλος του play-off και play-out να έρθουν πάλι ξένοι διαιτητές. Καλό είναι και αυτό, γιατί μπορεί να προκύψει όντως κρίσιμο παιχνίδι είτε για την αποφυγή του υποβιβασμού, είτε ακόμα παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στο κύπελο. Αυτό είναι το, χρονικά, το πρώτο που θα έχουμε χρονικά μπροστά μας. Εντός των ημερών θα ανακοινωθούν και τα ονόματα των διαιτητών. Τα ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα έχουν ενδιαφέρον. Αυτά τα δύο μάτσα έχουν νομίζω ενδιαφέρον. Μπορεί να για τα play-off. Και κάποιο πανετολικό, πανιόνιο. Α, και τα play-out λες εσύ. Στα play-out δεν νομίζω θα έχουν Έλληνες. Τέλος πάντων. Κρατάμε ότι θα έχουμε ξένους διαιτητές στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και στο Άρης ΑΕΚ. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε ξένους διαιτητές σε όλα τα μάτς. Ακόμα και αν μία στις 10 φορές υπάρχει κάποια παραφωνία ενός διαιτητή. Όπως θυμάμαι έναν Σκανδιναβό απίθανο στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-2, όπως θυμάται ο Χρύσανθος δικαιολογημένα το διαιτητή στον πρώτο ημιτελικό ΑΕΚ Άρης. Αλλά σε κατά κοινή ομολογία νομίζω ότι μόνο ευεργετικά αποτελέσματα έχει στο σύνολό του η παρουσία ξένων διαιτητών στα μεγάλα παιχνίδια. Αυτή είναι η άποψή μου. Και με αυτή την άποψη θα πάμε στο break. Αμέσως τώρα. Παίρνα μία στον ημιτελικό και μετά τα λέμε. Το προπονητικό της Ρεάλ είναι αυτό, παιδιά, που είναι κλάσης ανώτερο από το Καραϊσκάκης. Δες το. Το προπονητικό είναι αυτό. Το προπονητικό της Ρεάλ είναι. Με συμβρίαση είναι καλύτερο. Δες γηπεδάρα, δες γηπεδάρα. Εδώ κάνουν προπόνηση. Στον Ηρακλή να πούμε ότι, θα δούμε, θα ότι γίνονται, γίνονται κάποιες συζητήσεις με κάποια εταιρεία. Με κάποια εταιρεία. Με κάποια εταιρεία. Γενικά για το σύλλογο, για το ποδόσφαιρο. Προσοχή. Με εταιρεία. Και είναι κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα. Όχι, ότι είναι όντως ότι θα γίνουν ραντεβού στην Αθήνα. Απορώ πως πραγματικά δεν θα προχωρήσει. Δηλαδή, μας έχουν δει 100 φορές. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά ο κόσμος στην Ηρακλή, απορώ, μπράβο στην υπομονή. Μας έχουν δει 100 φορές. Τι φταίμε εμείς. Εμείς φταίμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Και για να δούμε τι θα γίνει. Την, την άλλη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκαθαρίζει. Την άλλη εβδομάδα. Και τα λέω αυτά γιατί μου έστειλε και μήνυμα ένα σύλλογο. Καλά, και την άλλη εβδομάδα ξεκαθαρίζει τα λεπτά. Το ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή, αν δεν βρεθεί αυτή η λύση που λέμε για το ΓΣ. Και για το βόλεϊ. Ποια λύση, αφού 2 εκατομμύρια Παπαβραμίδης και τέτοια. Εντάξει. Τις παπακίες που λέγαμε. Έμενε. Όχι, δεν τις λέγαμε. Εμείς ο ίδιος το έκανε. Έκανε δήλωση ο κύριος Παπαβραμίδης. Δεν τις λέγαμε. Γραπτή δήλωση πολύ έκανε. Πολύ κοντά να γίνει και τέτοια. Γκολάρα. Γραπτή δήλωση έκανε ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν. Αποκάλυψη. Γραπτή δήλωση έκανε ο ίδιος. Σαν τον Μπαρτζόκι. Μπαρτζόκι. Εκείνο. Πού είναι η συνέντευξη τύπου. Λοιπόν. Ναι, το ποδόσφαιρο, αν δεν βρεθεί λύση. Ναι. Δύσκολα. Τι? Τα υπόλοιπα. Β' εψημή. Καλά, αυτά παίζατε Super League. Ερχόμαστε. Εντάξει, ερχόμαστε. Μετά το Super League έγινε Super League 2. Αν δεν βρεθεί λύση. Mm. Είναι κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα. Με ετοιμάσου για τρίτο αφημί. Είναι όχι, είναι. Α, ναι, μπορεί. Είναι κρίσιμη η επόμενη, επόμενη εβδομάδα. Πίδνα Κίτρου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αεποντίον. Ο αναμάρτητο πρώτο στο Λίθο Βαλέτο. Σωστό. Στη χώρα τη Φεδρά Πορτοκαλέα. Ωραία τα λέτε. Έτσι, ωραία, σχολιάζουν τον Άρη, τον Πάο και τα λοιπά. Ανύπαρκτη. Τι να κάνουμε. Στο λασπωμένο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Ναι. Θα είμαι εγώ ο άσπυλος. Ναι, ναι, ναι.
Άσπυλος με Παπαθανασάκη. Με όλα τα και τους μαφιόζους. Με Παπαθανασάκη δεν γίνεται άσπυλος. Τα λαμόγια και τους μαφιόζους και θα είναι ο Ηρακλής πάντα ο καλός. Ποιος? Πάρε τρεις ώρες υποβιβασμούς. Τέσσερις. Την τελευταία Κώστα έπεσες εσύ. Την τελευταία, έπεσες. Την προτελευταία. Την προ-προτελευταία. Άσε μας να μην έκανες πλαστή ενημερότητα. Ναι, καλά. Πλαστή φορολογική ενημερότητα. Ο δικαστής του ΚΑΣ. Ο δικαστής του ΚΑΣ. Ο δικαστής του ΚΑΣ. Δηλαδή. Βγάλω τον στο όπεν να τα πει. Ελάς ολέ. Ο δικαστής του ΚΑΣ, ναι, άμπραβο. Ο άμυστος. Στο ΚΑΣ δεν είναι άμυστος. Στο όπεν με τον άμυστο που μίλησε. Και εσείς μου λέτε τώρα σε αυτό το περιβάλλον εγώ να κάνω τον καλό. Ε, κάνω τον κακό. Ε, κάνω τον κακό. 7 αφημί θα πάρω. Πόσα? 7. Α, δεν σε πειράζει, ε. 7. Πάρε και 17. Ε, ναι, καλά, είδα και εσείς πάτε με το σταυρό στο χέρι τώρα. Άσε. Αλήθεια λες. Ναι, ναι. Και μας βάζει ΕΠΟ να πληρώσουμε τα παλιά. Α, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Μπασκετικά. Για να δούμε τι θα γίνει. Μπασκετικά, για να δούμε τι θα γίνει. Στον ΠΑΟΚ χαμός, παιδιά, από εξελίξεις, μαθαίνω. Στον μπασκετ. Ετοιμαστείτε για μεγάλα νέα μισή εβδομάδα. Χαμός γίνεται με Ζουρνατζίδη. Το είπαμε το θα γίνει την άλλη εβδομάδα, αλλά. Τι. Με Ζουρνατζίδη, εντάξει. Χαμός είναι. Αυτά είναι εσωτερικά. Όλοι αυτά συζητάνε. Ενδοοικογενειακά. Ο άλλος μας είπε ότι πήγαμε στην Ελευθεροτυπία για να γίνουμε Ηρακλής. Το 2005 δηλαδή που πήγα. Δηλαδή πριν. Ήταν ήδη. 15 χρόνια. Ναι, και ότι είναι κολλητός του ΤΑΔΕ. Ο ΑΕΟΕΟ με τον Εφιετζόγλου πότε ήσουν. Ο Εφιετζόγλου το 2001. Ε, άρα το 2000. Ε, άρα το 2000 ήσουν στην ΚΑΕ Ηρακλής και υπεύθυνος επικοινωνίας. Και λέει τον πήρε ο φίλος του που ήταν αγαπημένο παιδί του φίλου σου. Ε, πες το. Του Νίκου. Του Νίκου, αγαπημένο. Τον πήρε και τον πήγε εκεί για να γίνει Ηρακλής. Ήταν ήδη Ηρακλής. Έγραψε ένας ηλίθιος. Σε θυμόμαστε στο Facebook. Δεν είναι στο στρατό. Δεν Κώστα. Πήγαμε λέει μαζί φαντάρι, λέμε το Sport Time. Πού είναι και το Sport Time κιόλας, δε φίλε. Το Sport Time. Παραμάσκαλα που ήταν αργανός. Όχι με τα Sport Βορρά. Ναι. Αλλά με το Sport Time κιόλας. Κυκλοφορούσες. Ποτέ. Άρε Θεέ μου. Γιατί ρε φίλε, ναι. Διαβάζαμε Sport Time, ζουμπούλι διαβάζαμε. Αργιανός λέει με το Sport Time. Ζουμπούλι, ζουμπούλι διαβάζαμε. Ρε φίλε, στο Sport Time. Το 95 που πήγα φαντάρος. Τότε που ήταν εφημεριδάρα το Sport Time. Τότε που ήταν εφημεριδάρα, ναι. Όχι σαν τώρα. Το 95 που πήγα φαντάρος όντως. Ε, Sport Time. Πότε το 95. Το 95. Υπήρχε. Ναι, υπήρχε. Με το Sport Time λέει παραμάσκαλα. Υπήρχε, ναι, γιατί θυμάμαι στο σχολείο το πέρα. Υπήρχε. Τότε υπήρχε, πουλούσε 80.000 φύλλα. Υπήρχε, αλλά εμείς ως κλασικοί Αργιανοί διαβάζαμε Θεσσαλονίκη, Στέριο. Ο παπάς μου. Αθλητική Μακεδονία Στράκης. Εγώ αθλητική έγραφα από το 93 καταρχήν αθλητική. Και μου λέει ότι έπαιρνε το. Μου λέει ότι έπαιρνε το Sport Time. Για να διαβάζεις θα κάνεις copy-paste, θα τα γράφεις στην αθλητική. Άμουθου. Όπως κάποιοι πει. Με Σαράντι Πανταζή και Στέλιο Δελιγιάννη στην Καρόλου Ντιλ. Ο Έμις ο Στέλιος. Λοιπόν, Κωστάκι έτσι. Τελείωνε. Κωστάκι που τα στέλναμε με χαρτί. Κωστάκι η τηλεφωνήτρια. Η τηλεφωνήτρια. Η Ντίνα, η φίλη μας. Η Ντίνα. Κωστάκι τελείωνε. Ας πάμε. Να συζητήσουμε τι περιμένουμε σήμερα. Ναι. Ατμοσφαιρικά τουλάχιστον. Τι περιμένουμε. Τι θα γίνει στο Αμάς Κυπέλλου αν δεν είναι με κόσμο ή χωρίς κόσμο. Αποφασίσει η ΕΠΟ. Ντροπή. Αν αποφασίσει να γίνω χωρίς κόσμο. Ντροπή και μόνο. Το απόγευμα είναι η ψηφοφορία τη Super League για τον νέο πρόεδρο. Αυτά περιμένουμε στα εξωαγωνιστικά. Μάτς, έχει μάτς. Στα αγωνιστικά περιμένουμε την αποστολή του ΠΑΟΚ και του Άρη, φαντάζομαι. Ναι. Έλα, προγνωστικά θα δώσουμε τώρα. Προγνωστικά. Άντε, δώστε προγνωστικά. ΠΑΟΚ όφη. Σήμερα έχει παιχνιδάρα τότε ένα Manchester United. Ωραίο. Ο Μουρίνιο θα κάνει μια χαψιά. Ποιο παιδάκι έχετε εκεί πέρα στη United. Δίπλαρος είναι το μάτς. Δίπλαρος. Νίκος Δίπλαρος. Μαντζεστεράρα. Έχει επιστρέψει και η Premier League. Θα έχει αγώνες κάθε μέρα και για να βλέπουμε και για να παίζουμε. Εντάξει, πάμε λοιπόν. 2.53 η United. Επίσης έχει Σελίβη, Σελίβη, Μπαρτσελώνα. Πάω κόφι. Πάω κόφι. Άσος και over. Χι, μη χρονά στο τελικό. Το είπα. Πάμε. Άρης ΑΕΚ. Πάω κόφι, γκολ γκολ. Μπράβο ρε Χρυσάνθε. Ωραία. Κουράστηκες. ΑΕΚ Άρης, άσος, τσιμέντο. Χι, μη χρονά στο τελικό. Γκολ γκολ. Και ένα πέναλτι. Πέναλτι, παιδιά. Πέναλτι κατά πέναλτι. Ναι, πέναλτι. Πέναλτι. Ο άσος είναι μπετόν, παιδιά. 8,5 δίνει, 8 κάπου εκεί. Μην πείτε δεν σας το είπα μετά. Ποιο? Το πέναλτι. Το πέναλτι. Μπορεί και κόκκινη. Κόκκινη και αποβολή δίνει 10, 9,5. Το goal goal στο πα. Συγγνώμη. Το goal goal και στα κόκκινη, άμα σε βάζει πόσο παίκτη. Ω, κόκκινη. Ανοίγει τα μάτια του κόσμου. Goal goal και τα δύο παιδιά δίνουν 2,25, 2,35. Καλό ισόρο. Άσε εδώ ο Κώστας τώρα μας ανοίξει τα μάτια. Κόκκινη και πέναλτι. Μα γι' αυτό λέω να βάλει το μπακαλιάνι. Ολυμπιακ... Ναι. Μπορώ να το δώσω στον Κουέστα σε έξοδο. Που... Ναι, σε τέτα τέτα να τον ρίξει κόκκινη. Κόκκινες κάρτες, over μισή, δηλαδή μία κάρτα κόκκινη του 50, 3,5. Δώρο.
Δώρο. Απευθείας κόκκινη 13. Απευθείας. Σε παίκτη του Άρη. Θα είναι τέτοιο. Τάγκ. Σε κλάδεμα. Και άμα είναι σε παίκτη της ΑΕΚ. Σε χέρι είναι κατευθείαν κόκκινη. Και άμα είναι σε παίκτη της ΑΕΚ. Καλά, ναι, τι ώρα. Δεν λέει ΑΕΚ και άλλη, λέει απευθείας κόκκινη. Θα το, 13. Θα το... Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άσος. Άσαρος. Παιδιά. Χι! Χι! Άσο ημίχρονο εσωτερικό. Άσο ημίχρονο εσωτερικό. Και πολλά γκολ. Είδες με ποιους πάει ο Παναθηναϊκός. Ναι, και πολλά γκολ. Δεν παίζει ο Γιώχανσον, ο Ινσούα, ο ένα. Παραδοσιακά ταλαιπωρεί τον Ολυμπιακό. Επίτηδες νομίζω θα θέλω να παίξω μια ψηλή στο χι. Λοιπόν, το μάτς που είναι για στοιχηματισμό. Το μάτς που είναι για στοιχηματισμό είναι ένα. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Ματσάρα. Καλά, θα γίνει εδώ χαμός. 0-1-2-1-2-3-4-3 τελικό. Καλά, να γίνει έτσι. Χι, χι. 3-35. Καλό το χι. Ξάνθη Πανετολικός. Καλά, να περάσετε. Ντέρμπι, ντέρμπι. Ντέρμπι παραμονής. Άσος. Για πες μας εσείς τον ΠΑΟΚ που ξέρετε είναι φίλοι σας και οι δύο. Ποιος, που δεν έχετε καμία σχέση. Φίλοι, παραφίλε, φίλοι. Που δεν έχετε καμία σχέση. Δεν έχεις καλή σχέση με Ξάνθη και Πανετολικό. Είναι δύο ομάδες που έχετε καλές σχέσεις. Έχετε καλές σχέσεις. Με την Ξάνθη απεταξάμιν. Ναι. Δεν έχω κάποιο παρελθόν. Έχετε καλές σχέσεις, απλά δεν έχετε κυριαρχική επιρροή. Είπε με την Ξάνθη δεν έχω κάποιο παρελθόν. Έχω ανθρώπους, φίλους εκεί, δημοσιογράφους. Καλπαζίτησε, φίλε. Ο ανιψιός του Ιβάν έχει αγοράσει το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο της πόλης έχει αγοράσει. Δεν είναι κάτι άλλο. Οριστικό χωρίς κόσμο Ερεβάν του κυπέλου. Ντροπή και άσχημα. Ντροπή, σκάνδαλο. Αν είναι αυτό, φίλε. Ναι, οριστικό. Και το βγάζουν τώρα για να μην προλάβει να σχολιάσει ο Χρήστος. Ναι, οριστικό. Έλαβε η ΕΠΟ. Ποιοι οι λόγοι περισσότερα σε λίγο αναφέρει το Sport DNA. Πόλεμος. Πόλεμος. Τώρα δεν είναι ξεφτύλα αυτό, παίζει λίγο τώρα. Ναι. Γράψε δεν blog. Είναι ξεφτυλισμένοι. Γράψε blog. Να μάθουμε και τους λόγους, ρε φίλε. Περίμενε. Ποιοι λόγοι, ρε Στέλιο. Πού να ξέρω εγώ, ρε Χρήστος. Ποιοι λόγοι, επιβεβαιώνουν αυτό που έλεγα. Πο. Επιβεβαιώνουν αυτό που έλεγα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε όλοι όσοι στηρίζετε αυτά τα συχάματα. Α. Αυτά τα συχάματα. Χρήσα για τη δημόσια υγεία είναι. Άσερε. Δεν ντρέπονται καθόλου. Εσύ δεν είπες ότι δεν ντρέπονται καθόλου. Τέτοιο. Δεν ντρέπονται. Εξυγίανση. Και μετά που πουλάτε αυτόν τον παπά σε όλο τον κόσμο. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Ούτε 20% δηλαδή. Τι ξεφτύλα είναι αυτή, πες μου τώρα. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Ούτε 20%. Ντροπή. Σας το είπα πριν ότι θα γίνει. Ναι, αλλά στα άλλα γήπεδα δεν έχει κόσμο, ρε Χρυσανθέ. Σας το είπα πριν ότι θα γίνει. Ω, Στέριο. Οι πληροφορίες του Sport DNA αναφέρουν ότι αποφασίστηκε οι δύο αγώνες να γίνουν χωρίς κόσμο λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα και του γεγονός ότι δεν θα υπήρχε χρόνος για να δοκιμαστεί το εγχείρημα σε αγώνα χαμηλότερου ενδιαφέροντος. Άκου. Άκου. Δεν παίξανε ρε παιχνίδια Super League! Τι είναι αυτό, αφού δεν παίξανε παιχνίδια Super League, τι λέτε τώρα! Ας τα δοκιμάζανε. Και τι δικαιολογία είναι αυτή, και γιατί περιμένες. Τώρα εσύ συμφωνείς δηλαδή. Συμφωνείς με αυτό. Αν ήταν πάω ο Ολυμπιακός, θα έλεγες. Ενδεχομένως όχι. Έτσι, μπράβο. Ξεφτύλα, μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Ξεφτύλα. Ξέσπασμα. Στέριο, ξέσπασμα. Γι' αυτό πρέπει να εξαφανιστούν. Ναι, γελάτε εσείς, αλλά γι' αυτό πρέπει να εξαφανιστούν φίλοι γραμμένοι και όλοι αυτοί όχι, του πάω και του ΣΑΕΚ. Να εξαφανιστούν από την ΕΠΟ. Να εξαφανιστούν. Και κρανκάσει ο Χρυσάκη. Άκου, άκου. Κάνει την ξεφτύλα αυτή η ΕΠΟ και λέμε για του παλιού πάλι. Ωραία, εντάξει, οκ. Ξεφτύλα. Μόνο αυτό έχω να πω. Εγώ, σαν Στέριο, αν έβγαινε απόφαση για κόσμο, δεν θα έλεγα πάντω. Εγώ, σαν Στέριο, ότι είναι σκάνδαλο, το έλεγα χθες στον Νίκο Μοσκοβίτη, με κόσμο ή χωρίς κόσμο στο Καραϊσκάκι, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει να πάρει την πρόκριση. Εντάξει. Και δεν θα έλεγα σκάνδαλο αν υπήρχε κόσμος, γιατί στο πρώτο μάτσο ο ΠΑΟΚ κόσμο είχε. Στην Τούμπα, για το κύπελο. Εντάξει. Η είδηση κόλαφος, φωτιά στο μπάσκετ, μένει με σημαντική μείωση... Ο Μπράντοβιτς στη Φενέρ. Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά. Πάμε για έκτακτη επικαιρότητα. Βγάλετε. Πες τον Κωστή να μην κάνει εκπομπή. Θέλω μια ώρα για να κάνω ανάλυση. Και σημαντική μείωση και στο μπάτζετ της Φενέρ. Το οποίο πόσο πάει, Στέριο. 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια. Ναι. Μείωση και στο μπάτζετ. 20 εκατομμύρια. Βερλάτε να πάρει τον ΠΑΟΚ, βρε. Να τελειώνουμε. Λοιπόν. Ο Χρήστος είναι στα τηλέφωνα. Ο Χρήστος οργανώνει. Τις δραμαμίνες του ψάχνει τώρα. Χρήστος, ήμουν σίγουρος, Κώστα. Ένα αρένα rapid. Ήμουν σίγουρος. Σας το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Υπάρχει τύπημα στο Λαμπαοτάρης από πριν. Λοιπόν, να οι πούμε. Οι ίδιοι έχετε γράψει ότι είναι απόλυτα ελεγχόμενοι από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ η εκτελεστική γραμματεία της ΕΠΟ. Επιτροπή, πώς λέγεται αυτή.
με συμβούλους που πρόσκειται στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Και υπάρχει και ένα στο Ολυμπιακού μέσα. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την προτίμησή σας στα For All Stores. Ανταποδίδουμε. Τα For All Stores ανταποδίδουμε. Ο Αριανός ο γραμμένος. Με μεγάλο διαγωνισμό και 50 μεγάλα δώρα. Επιλέξτε προϊόντα από τα For All Stores, τα καλύτερα καταστήματα γρήγορης εξυπηρέτησης, με τη σήμανση Save Yes or All, και έτσι παίρνετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. Energy drink, παγωτά, energy coffee, αναψυκτικά και φυσικά το καλύτερο ρόφημα καφέ της πόλης, Μπαρονές Αράμπικα 100%. Και έτσι διεκδικείτε θέση ανάμεσα στους 50 μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα For All όλα αυτά. Ένα Peugeot 208 το μεγάλο δώρο. Και επίσης σκούτερ, ποδήλατα, κινητά, iPhone, PlayStation 4, Nikon DSLR, GoPro Hero, τριήμερα στο Πήλαιο, όλα αυτά στο φοβερό διαγωνισμό 11 των γενεθλίων των For All, των 7ων γενεθλίων. forallstores.gr για περισσότερες πληροφορίες για το μεγάλο αυτό διαγωνισμό. Και μαζί μας δεύτερη ώρα ήταν η πίτσα Mr. Gold στο 2310-62-85-86. Καλείται από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Και η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά, είτε μένετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα που έχει και ποδόσφαιρο ή καμιά ταινία ή απλά γιατί πεινάτε, και μακαρονάδες και πίτσες, πολύ μεγάλες προσφορές, και καλτσόνε και πενιριλί, αλλά και μαγειρευτά πιάτα ημέρας. Αλλάζει το μενού κάθε ημέρα από 2,80 ημερίδα. Ρωτήστε στο 2310-62-85-86 στα παιδιά τι περιλαμβάνει το μενού της ημέρας. Μάλιστα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Έχουμε ακόμη ένα-δύο λεπτά. Με την είδηση που έβγαλε το Χωσίνα από τα ρούχα του και νομίζω στο πάω στο All About Aris. Δεν χάνεται το απογευματινό All About Aris. Πραγματικά. Από τις 5 μέχρι τις 6.30. Πραγματικά. Με τίποτα. Θα τα ακούσω και εγώ. Δηλαδή για να φανταστείς. Η εξυγείαν στα καλύτερά της, Κώστα. Ω, χάντε πάλι. Στα καλύτερά της. Συγγνώμη, Χρυσανθέ, δεν το συμφέρει δηλαδή τον εξυγειαντή που λες εσύ να προκριθείς εσύ? Όχι, γιατί είναι η ΑΕΚ. Τέλει. Θέλει να παίξει δηλαδή με καλύτερη ομάδα. Κώστα, είναι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ναι, α, είναι μαζί. Τώρα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν θέλει κόσμο στον Άρη, ο ΠΑΟΚ θέλει κόσμο στον Ολυμπιακό. Η εκτελεστική επιτροπή λοιπόν αυτή της ΕΠΟ, αυτή η ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αποφασίζει χωρίς μια αστεία δικαιολογία. Θα έπρεπε πρώτα να το κάνουμε σε μικρότερες τέτοιες κλπ. Υπάρχει πρωτόκολλο. Μετράς και κάνεις. Δηλαδή δεν κατάλαβα, και θα αποφασίσουν την Κυριακή, 4 μέρες μετά, στο ΠΑΟΚ, στο Άρης ΠΑΟΚ να έχει κόσμο. Να έχει. Για να δεις πόσο ξεφτύλα είναι. Να έχει. Έχει δίκιο σε αυτό. 4 μέρες μετά, σε Άρης ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο. Γι' αυτό λένε ότι είναι σύντομο το χρονικό διάστημα. Σύντομο γιατί πράγμα, τι θα κάνουμε δηλαδή? Γιατί για τα πρωτόκολλα. Για ποιο πράγμα, σύντομο τι θα γίνει δηλαδή? Για τα πρωτόκολλα. Γιατί πράγμα. Ποια πρωτόκολλα? Τα υγειονομικά. Καλά, εντάξει. Άμα στο Καραϊσκάκι σπάσουν καμιά πόρτα όμως και μπουν μέσα, βγάλουν τους έξω. Τιμωρήστε, μετά είμαι και κλεισμένο. Δεν υιοθετούμε. Μετά και. Τι δεν υιοθετούμε. Α, σπάσει μια πόρτα. Μπορεί να σπάσει πόρτα, ρε φίλε, και να μπει ο κόσμος στην κερκίδα. Όπως τότε με το πούλμαν του ΠΑΟΚ, Αστέριο. Όπως το. Όχι. Όπως τον τελικό ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα. Που σπάσαν οι πόρτες στην 4 και μπήκαν όλοι μέσα. Δεν υιοθετώ. Ο Κόλκας το είπε το πρωί. Ότι φύγανε οι αστυνομικοί και δεν υπήρχε κανένας. Σπάσαμε τις πόρτες και μπήκαμε μέσα. Ο Σταύρος το είπε. Και τι να κάνει, τους Σταύρους. Εντάξει, μπορεί να σπάσει καμιά πόρτα στην 3, στην 5, στην 2. Όλα γίνουν όπως έπρεπε να γίνουν. 5-6 πόρτες μπορεί να σπάσουν και να μπει μέσα ο κόσμος. Για κάνουμε τώρα. Βγάλτε τους έξω μετά. Στην κερκίδα θα είναι. Ντροπή. Είναι ντροπή, απίστευτη ντροπή αυτό που γίνεται. Και είναι ντροπή γιατί είναι ξεδιάντροπο. Γιατί το λες ότι θα το κάνουν, το περιμένεις ότι θα το κάνουν. Είναι ντροπή. Γι' αυτό πρέπει να εξαφανιστούν από το ποδόσφαιρο των ενώσεων και όλοι αυτοί, Στέργιο. Και γι' αυτό ξεφωνίζετε τον Αυγενάκη. Γιατί θα σας διώξει όλους από το ποδόσφαιρο. Όχι ο Αυγενάκης, ο Μητσοτάκης. Θα το δεις. Με τους εκλογικούς νόμους αυτούς. Λοιπόν, αυτά. Με απόλυτη ηρεμία. Δεν πειράζει. Μας πεισμώνεται ακόμα περισσότερο για την Τετάρτη. Έτσι. Επιβραβεύεται τώρα που είπες αθλητικούς νόμους ο κ. Αυγενάκης με καλύτερο υπουργείο, λέει, Στέργιο. Αυγενάκαρος, ρε. Αυγενάκαρος, Χρύσανθε. Τη δουλειά την έχει κάνει και μια χαρά. Ακούστηκε ήδη το πρώτο όνομα για την διαδοχή του. Ενώ ο Γραμμένος δεν την κάνει τη δουλειά μια χαρά. Θα γίνει Υπουργείο Ολυμπιακού για τον Αυγενάκη. Είναι ο κύριος Οικονόμου θα είναι ο διαδοχός του. Οικονόμου. Μια χαρά την έκανε τη δουλειά. Λέει μια φημολογία. Αυγενάκης. Αυγενάκαρος. Σιγοντάρκι τώρα από πίσω, εντάξει. Και όλα θα πάνε καλά. Η κουμπάρα εννοείς. Κουμπάρα,
Όλοι κουμπάρι είναι εκεί μεταξύ τους. Εντάξει. Αυτά τα ωραία. Δικαιολογία. Θα δοκιμαστεί λέει, το εγχείρημα σε μικρότερη σημασία ναι. κόσμου. Τι λες, ρε φίλε. Άκου. Άλλοι άνθρωποι δεν θα είναι εκεί. Ναι, άκου. Δεν θα υπάρχει κορονοϊός, δε, σε μικρότερη. Άμα είναι το ΜΑΤ πανετολικό. Ναι, στους πανετολικούς δεν κολλάει. Δεν κολλάει ο κορονοϊός. Άμα είναι Άρισάι, κολλάει ο κορονοϊός. Στέργιο μιλάμε αρκετά. Για αστιότητες. Στέργιο αρκετά. Αστιότητες. Ντροπή και ξεφτύλα, μόνο αυτό έχω να πω. Στέργιο αρκετά. Εσείς δεν ντρέπεστε καθόλου. Ναι, με τον δικό σας άνθρωπο. Ντροπή και ξεφτύλα, μόνο αυτό έχω να πω. Τίποτα άλλο. Στέργιο, εδώ. Στέργιο αρκετά. Μπράβο, πανηγυρίστε, αλλά μετά λέτε ισονομίες. Μετά λέτε ισονομίες. Έτσι είναι, αυτό είναι Στέργιο η αδικία. Έπαιξες με κόσμο στο πρώτο παιχνίδι, κυρία Εκτζή. Και όχι μόνο έπαιξες με κόσμο, μπούκαρες μέσα, κοπάνιζες, έκανες όσα έκανες. Και τιμωρήθηκες με κεκλεισμένο το θυρών. Και τον Άρη τον τιμωρείς με κεκλεισμένο το θυρών χωρίς να πρέπει. Ξεφτύλα, μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Δευτέρα, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 12 η Τρόικα, να είστε όλοι καλά. Με μείνετε στο Λίμπερο. Από κάποιο εξωτικό νησί, Κώστα. Αρένα Rapid, Αρένα Rapid. Γεια σας, γεια σας.